Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Βύρον που ήρθε, τον αρχηγό της Κυθριακής Πρωτοβουλίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βύρον Πρωτοψάντη. Με μία καθυστέρηση βέβαια, εδώ έχουμε κάποια σχόλια. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Ζητάω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά βρισκόμουν σε μία συζήτηση και δεν μπορούσα να αποχωρήσω, δεν με αφήνανε να φύγω. Εντάξει. Ναι. Βέβαια να πω ότι ήταν πολύ καυστική, δεν θέλω να το πούμε στον εντάξει, αέρα, δεν στην παρατήρησή τους. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Όχι, άμα θέλετε πείτε το, δεν έχω πρόβλημα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είμαστε 46 λεπτά μετά τις 9. Θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Περιμένουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, Πέτρο, μπορούμε να αρχίσουμε. Πύρον, καλώς ήρθες στο στούντιο. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Και να ρωτήσω και αν κάνω λάθος ερώτηση θα με διορθώσεις, επειδή λείπω συνέχεια. Υγείσε του συνδυασμού σας τώρα ή όχι? Παραμένω πρόεδρος της Κυθυραϊκής Πρωτοβουλίας και η Κυθυραϊκή Πρωτοβουλία στηρίζει το Μανώλη του Χάρου, την υποψηφιότητα του Μανώλη του Χάρου. Μάλιστα. Από πλευράς προγράμματος, έτσι, έχετε αλλάξει κάτι εσείς? Έχετε έναντι από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές? Οι απόψεις μας το ξέρετε ότι είναι σταθερές και δεν αλλάζουν. Κάποια ζητήματα του προγράμματος τα οποία έχουν αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει και κάποιες από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή πανελλαδικά νομίζω και όχι μόνο στο νησί. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστεί το πρόγραμμα με βάση τα νέα δεδομένα. Θα κυκλοφορήσει το πρόγραμμά μας τις επόμενες μέρες, αυτή τη στιγμή το δουλεύουμε και θα μπορέσει να τοποθετηθεί ο καθένας πάνω στις απόψεις μας και πάνω στο πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω? Είμαι στη διάθεσή σου. Ναι, βεβαίως. Μανώλης Χάρος, ο οποίος τον αναπώ ότι τον φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο, έτσι? Βεβαίως. Τον φιλοξενήσαμε. Εσύ ήσουν στην αντιπολίτευση τώρα, έτσι. Αν θα σου έλεγα τώρα να μου επισημάνεις τα καλώς και τα κακώς κείμενα, αν θέλεις, της πλειοψηφίας, ποια θα ήταν αυτά? Να πιάσουμε τα θετικά. Υπάρχουν θετικά, έτσι? Βεβαίως. Και πάντα τα θετικά καλύπτουν τα αρνητικά. Σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα με τα θετικά. Μπορώ να πω ότι όλο αυτό το διάστημα ο Δήμος κατάφερε να διαχειριστεί, απλά να διαχειριστεί κάποια προβλήματα τα οποία προέκυπταν. Ομολογώ ότι τα προβλήματα που προέκυπταν μέσα σε αυτή την τετραετία ήταν πάρα πολλά. Μέσα σε μια συγκυρία η οποία έπρεπε να βαδίσει μέσα στην κρίση, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα νομοθετικά τα οποία προέκυπταν ανά πάσα στιγμή, η Δημοτική Αρχή δεν κατάφερε να αναδείξει το πλήθος των προβλημάτων. Κατάφερε να διαχειριστεί κάποια και μπορώ να αναφερθώ και συγκεκριμένα. Δηλαδή, τα ζήσαμε τα περισσότερα όλοι μας. Είχαμε την αποχώρηση της ΔΟΗ από τα Κύθυρα. Κάναμε κάποιες διαμαρτυρίες. Νομίζω ότι έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε με πιο έντονο τρόπο. Η Δημοτική Αρχή είχε κάποιες διαβεβαιώσεις τότε ότι δεν θα φύγει, ότι θα πάρει παράταση και ότι η παράταση αυτή θα της δώσει τη δυνατότητα να παραμείνει στο νησί. Τελικά το αποτέλεσμα ήταν ότι η ΔΟΗ έφυγε. Υπήρχε, συγγνώμη, για να κάνουμε και διάλογο.
Υπήρχε δηλαδή περίπτωση, κατά τη γνώμη τη δική σας, αν ήταν πιο να κάνανε την παρουσία του ο Δήμος, αν έκανε την παρουσία του πιο έντονη, να κρατούσε την εφορία? Εγώ πιστεύω πως ναι. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, που έγινε με το πλοίο. Με το πλοίο, δεν είναι το ίδιο ο υπουργός, ο υπουργός ήταν αποφασισμένος και το διέδιδε. Αυτό είναι σίγουρο. Και το διέδιδε σε πολλούς κύκλους ότι είχε καταργηθεί η γραμμή. Πιέσαμε όμως όλοι μαζί και ο Δήμος, αλλά πολύ περισσότερο πίεσαν οι πολίτες. Με αυτές τις λαϊκές συνελεύσεις, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη, πίεσε, κατάφερε και πίεσε τον υπουργό να υπαναχωρήσει. Την ίδια τύχη όμως δεν είχε η ΔΟΗ. Οι αγώνες που έγιναν για να κρατήσουμε τη ΔΟΗ εδώ δεν ήταν οι ίδιοι. Και είχε το ανάλογο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι για να διεκδικήσεις πράγματα πλέον πρέπει να είναι δυναμική η παρουσία σου. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή βέβαια και πιθανότατα είναι και έτσι. Αλλά είδαμε όπου υπήρχαν μεγάλοι αγώνες, υπήρχαν... Πού, παράδειγμα, που πάμε στη Λακωνία απέναντι. Είναι δυνατόν τώρα, εμείς κάνουμε δυστυχώς κουμάντο, οι κυβερνήσεις των δύο... Αυτό μας γράφει τώρα μόλις κάποιος φίλος, ότι είναι η ΔΟΗ λέει δεν έχει να κάνει με τον Δήμο, έχει να κάνει με συμφωνία της Τρόικα. Της Τρόικα, αφού η Τρόικα, αυτοί μας δίνουν εντολές δυστυχώς, στα πάντα. Δεν πιστεύω ότι η και Τρόικα... Και αν κρατήσουμε και τα υπόλοιπα. Δεν πιστεύω ότι η Τρόικα δίνει τόσο συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η Τρόικα βλέπει συγκεκριμένους τομείς και λέει θα πρέπει να βελτιωθούν αυτοί οι τομείς σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το μέγεθος. Δεν λέει ότι πήγαινε και κλείσε τη ΔΟΗ στα κύθυρα. Συγκεκριμένοι τομείς, αλλά και συγκεκριμένοι πολιτικοί που υποκλίνονται δυστυχώς. Συμφωνώ μαζί σας. Τρόικα. Όμως μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει ένα ποσοστό ελιγμού. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα στους νησιωτικούς δήμους, εάν είχε δοθεί μεγάλος αγώνας, θα μπορούσε να παραμείνει η ΔΟΗ. Δεν τους υπερασπίζουμε, δεν υπερασπίζουμε την συμπολίτευση του Δήμου, προς Θεού, έτσι. Θα ακούσεις, ό,τι ξεχάσεις να πεις στα αρνητικά, θα στα θυμίσω εγώ. Βεβαίως, είμαι στη διάθεσή σου, έτσι. Και ό,τι θέλεις να συζητήσουμε, δεν έχω πρόβλημα. Απλά έφερα δύο παραδείγματα, βέβαια, στα οποία είχαμε διαφορετική εξέλιξη. Αυτό ήταν στο αρνητικό. Πάμε λοιπόν σε επιτροχάδιν, έτσι, για να καλύψουμε, μιας που μας ήρθες καθυστερημένα, να καλύψουμε χρόνο. Από τα θετικά, γίνανε κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι είχαμε και εμείς άμεση σχέση. Π.χ. να σας πω ότι επιτέλους άνοιξε η βιβλιοθήκη. Επιτέλους υπάρχει η δημοτική βιβλιοθήκη. Θυμάστε από την πρώτη, στιγμή που το παλέψαμε σαν πρωτοβουλία. Θυμάστε τι αγώνες κάναμε και στα δημοτικά συμβούλια. Η ενοποίηση των Ολυμπιακών Τίνων στα Φράτσια. Βεβαίως. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, όπου αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν οι οικογένειες ένα έργο το οποίο μάλιστα δεν πληρώνουν. Σωστό. Που είναι πολύ σημαντικό και αυτό στις μέρες μας, μέρες κρίσης. Ναι, άλλο. Τα περισσότερα από τα θετικά είναι λόγω της κρίσης ένα σημάζεμα στα οικονομικά, το οποίο έχει να κάνει και σε οικονομικές αιμορραγίες, αλλά και σε χρήματα τα οποία με οικονομία κατάφερε αυτή τη στιγμή ο Δήμος να κάνει ένα αποθεματικό, να έχει στο ταμείο του ένα σημαντικό ποσό και να μην οφείλει. Και να μην οφείλει. Είναι ελάχιστοι οι Δήμοι. Είναι ελάχιστοι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι οποίοι δεν οφείλουν και οι οποίοι δεν έχουν μεγάλο άνοιγμα σε δάνεια και σε χρέη και σε οφειλές.
Να περάσουμε τώρα στα αρνητικά. Τι δεν κατάφερε. Όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι το βιώνουμε καθημερινά, ο Δήμος έχει μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό. Το οποίο προσωπικό είχε τη δυνατότητα παλαιότερα, δηλαδή στην πρώτη τετραετία του Κουκούλη, να το πούμε έτσι, του Δημάρχου μας του Κουκούλη, είχε τη δυνατότητα να το καλύψει. Είπαμε ότι πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δίνεται η δυνατότητα με νομοθετική ρύθμιση να μην ισχύσει το μέτρο που ισχύει σε άλλους δήμους, αστικούς δήμους. Δηλαδή στους νησιωτικούς δήμους υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Εμείς όμως δεν καταφέραμε σαν Δήμος την πρώτη τετραετία να δημιουργήσουμε περισσότερες οργανικές θέσεις, ούτως ώστε αποχωρώντας ένας υπάλληλος που κρατούσε οργανική θέση να μπορεί να αντικατασταθεί. Γιατί όλο αυτό το διάστημα παίρναμε τους εποχικούς, οι οποίοι καλύπτανε ανάγκες του καλοκαιριού. Συγγνώμη, μπορούσαν να κάνουν προσλήψεις? Βεβαίως. Βεβαίως. Το λέω γιατί ακούω ότι κάθε πρέπει να φεύγουν πέντε για να μπαίνει ένας. Προ-κρίσης, την πρώτη τετραετία, αναφέρομαι στην πρώτη τετραετία του Θόδωρου Κουκούλη, υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Αργότερα με την κρίση είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Γιατί τώρα. Λοιπόν, άλλες αγελάδες τώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχουν. Να μην υπάρχει ένας ικανός αριθμός υπαλλήλων, ούτως ώστε να φέρουν σε πέρας πολλές από τις διοικητικές ανάγκες του Δήμου. Υπάρχουν υπάλληλοι αυτή τη στιγμή που έχουν χρεωθεί και 5 και 10 αντικείμενα. Πιστεύετε ότι μπορεί ένας υπάλληλος να βρίσκεται σε 5 διαφορετικά πόστα ή σε 10 και να μπορεί να προσφέρει? Θεωρείται αυτονόητο. Λοιπόν, ο όγκος της δουλειάς που μαζεύεται καθημερινά στο Δήμο. Άρα λοιπόν η μη σωστή, αν θέλεις, πρόληψη υπαλλήλων. Ακριβώς. Και αυτό έχει φέρει και τα αποτελέσματα που όλοι βλέπουμε σήμερα. Να μην υπάρχει πολεοδομικό γραφείο. Λέει τώρα ο Δήμος ότι έχουν ζητήσει κάποιους υπαλλήλους, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα οι υπάλληλοι. Όμως αυτό έπρεπε να είχε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που ζητήσαμε να φιλοξενηθεί το πολεοδομικό γραφείο στον Πειραιά, στο Δήμο Πειραιά. Έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για πρόσληψη προσωπικού, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σήμερα ένα γραφείο πολεοδομίας το οποίο να μπορεί να εκδίδει άδειες. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν βγαίνουν άδειες. Για να βγάλεις μία άδεια πρέπει να... Να πω όμως κάτι και θα το πω χαριτολογώντας. Έτσι που μας καταντήσανε δυστυχώς, ξέρεις πόσες άδειες εκδοθήκανε πέρυσι σε όλο το νησί? Ελάχιστες. Δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό. Αν είμαι σωστά ενημερωμένος, 4. Γιατί πήγα να ζητήσω εγώ μία και θα ήταν η 5η, μου λέει ο γενικός μου. Άρα, αν είναι αλήθεια, το λέω, δεν ξέρω. Ξέρετε, είναι πολύ κοντά στην αλήθεια αυτό. Δηλαδή, συνεπώς, εκεί ίσως τυχαία να έπεσαν και Διάνα. Σίγουρα είναι μονοψήφιο αριθμό. Σίγουρα. Άμα δεν μπορούν να βγάλουν και άδειες. Όμως, καταλαβαίνετε αυτό τι επιπτώσεις έχει και στην ντόπια οικονομία και σε όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την οικοδομή. Η ανεργία είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και θέλουν να επενδύσουν στο να φτιάξουν ένα σπίτι, να φτιάξουν μια επιχείρηση και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί έρχονται εδώ και σου λέει για να βγάλεις μια άδεια πρέπει να περάσουν 6 μήνες. Ένας χρόνος, 2 χρόνια. Και σε πολλές περιπτώσεις. Και τα χαρτιά που συζητούν είναι ακριβώς. Ποια πάταξη της γραφειοκρατίας
τι λένε, δηλαδή φοβερό, δυστυχώς, δυστυχώς όλο και αυξάνονται. Ακριβώς. Σε πολλά σημεία όλο και αυξάνεται. Δυστυχώς. Ακριβώς. Πιστεύω ότι είδατε και το δημοσίευμα που είχαμε βγάλει πριν από λίγες μέρες για την άδεια των υδροληψιών. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη γραφειοκρατία. Υποτίθεται ότι έχουμε μειώσει τα δικαιολογητικά, έχει μειώσει αυτή τη στιγμή το κράτος τα δικαιολογητικά για τέτοιες περιπτώσεις, και μόνο που βλέπεις τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται, που τα περισσότερα θα μπορούσαν να τα βγάζουν οι ίδιες οι υπηρεσίες από το διαδίκτυο, παθαίνει σοκ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανείς ούτως ώστε να αδειοδοτήσει μια υδροληψία. Δεν έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε τη δυνατότητα να πληρώσει κάποιον για να του βγάλει όλα αυτά τα χαρτιά. Και ξέρεις, εδώ είναι και άλλη μία παράμετρος που θα πω, επειδή την γνωρίζω εξ ιδίων από τα τόσα χρόνια στη τράπεζα. Αν δεν είναι και τσιριγότης ο άλλος, παραθέλει να ταλαιπωρήσει τον άλλον, σε πληροφορώ, το λέω εγώ υπεύθυνα, μπορείς να τον ταλαιπωρήσεις, μπορείς να του ζητήσεις 10 και άλλα 10. Έτσι. Μπορείς όμως και να του ζητήσεις τα μισά, παράδειγμα. Έτσι. Να παρακλίνεις λίγο και να εξυπηρετήσεις. Εξαρτάται. Γενικά το λέω αυτό, δεν το λέω για το θέμα του Δήμου. Αν και έχω και θέμα τέτοιο. Ενδείξεις έχω και θέμα. Ανάλογη με συγκεκριμένο και υπάλληλο, δεν θέλω να το θίξω στον αέρα, να μην στεναχωρήσω κάποιον που θέλω να με ακούει. Δεν μπορεί να πας να ζητήσει ένα χαρτί και να πας και να είναι άρρωστος ο υπάλληλος και να το βρει στο μαγαζί μετά, να γυρνώντας να το βρει στο μαγαζί. Μην τρελαθούμε. Θα χρειάζεται λοιπόν έλεγχος από τους υφιστάμενους, τους προϊστάμενους, να πω. Ακριβώς. Που στην προκειμένη περίπτωση οι προϊστάμενοι είναι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Δεν είναι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Όποιοι είναι. Όποιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κάθε υπάλληλος. Εσείς τα ξέρετε, εγώ δεν τα ξέρω. Οι υπάλληλοι έχουν τον προϊστάμενό τους. Προϊστάμενος είναι ο Δήμαρχος, και αν ο Δήμαρχος έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα του προσωπικού, του ελέγχου του προσωπικού σε κάποιον αντιδήμαρχο, είναι κάποιος αντιδήμαρχος. Αυτός είναι υπεύθυνος. Δεν φταίει ο υπάλληλος γι' αυτό. Όχι. Όχι. Εγώ θα πω, πριν από 30 χρόνια, θα το πω χαριτολογώντας, έτσι, γιατί έχει φύγει ο υπάλληλος, έχει φύγει ενώ δεν μετανάστευσε, δεν είδε τα δίκια ανάποδα, έχει φύγει με σύνταξη. Όμως βλέπαμε συγκεκριμένο υπάλληλο μέσα από την τράπεζα να πηγαίνει σε 11 η ώρα και σε μία η ώρα να φεύγει. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ να πηγαίνω στις 7 η ώρα και να φεύγω στις 7, 8, 10 το βράδυ, αυτό ήταν, να δουλεύεις 10, 12 ώρες χωρίς να πληρώνεσαι τόσα χρόνια. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό συνέβαινε την περίοδο των Παλαιών Αγελάδων, ναι, όπως είπαμε. Έτσι. Παλιά, έτσι. Δεν είπα ότι συμβαίνει τώρα αυτό, προς Θεού. Γιατί σήμερα έτσι είναι. Μην παρεξηγηθώ. Είναι βέβαιο ότι θα είχε απομακρυνθεί. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Αλλά, κάτι άλλο. Από τα αρνητικά. Στο νησί πάνω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, κάτι που να σου κάνει εντύπωση. Και μην το δεις σαν αντιπολίτευση, σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης αυτού του τόπου. Έχουμε αναλωθεί πάρα πολλές φορές σε συζητήσεις ορών για προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας. Προβλήματα τα οποία. Αυτά πρέπει να πεις. Είχα θίξει και σε προηγούμενες εκπομπές. Ξαναλέω, συγγνώμη, αγαπητέ Βίρον. Και ό,τι δεν μου πεις θα τα πω εγώ και θα πω ότι δεν κάνει σωστά η αντιπολίτευση. Βεβαίως, βεβαίως. Χωρίς να με παρεξηγήσεις. Θέλω να πω κάτι το οποίο το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στο νησί μας όταν ένα συνεργείο κάνει μία αποκατάσταση ζημιάς της σύδρευσης. Αυτό το ζήσαμε και είδαμε και φωτό. Και ανοίγει ένα λάκκο για να διορθώσει τη ζημιά. Ή μια γραμμή στο δρόμο. Ή μια γραμμή κάθεται στο δρόμο. Το ζήσαμε πριν από 5-6 χρόνια πάλι επί δημαρχίας. Να μην υπάρχει ένα συνεργείο ή το ίδιο συνεργείο που έκανε τη διόρθωση της ζημιάς. Βέβαια να πω ότι πήραν τον αντιδήμαρχο, γιατί παραλίγο να σπάσω τις ζάντες πόσες φορές με καινούργιο αυτοκίνητο τότε, και πράγματι προς τιμή του Νίκου του Μεγαλοοικονόμου έδωσε λύση άμεση. Την άλλη μέρα είχαν κλείσει λακκούβες. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει κανείς να φτάνει στο σημείο, στο σπίτι σου απ' έξω. Ωραία. Πόσα χρόνια ήταν η λακκούβα?
Πέντε χρόνια. Δεν άκουσα να το πει σε πρόσωπο. Πέντε χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν μπούμε σε αυτή τη φιλοσοφία του ότι γίνεται μια ζημιά, διορθώνουμε τη ζημιά στην ίδρυυση, αφήνουμε το λάκκο εκεί, οι λακκούβες πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Εάν αυτή τη στιγμή δείτε τι γίνεται σε όλο το οδικό δίκτυο, είναι σαν να παίζεις ηλεκτρονικό παιχνίδι. Οδηγείς και το παιχνίδι είναι απόφυγε τη λακκούβα. Να σας πω για τις λακκούβες στη στροφή του Νικολομάραγκου. Αυτές δεν είναι από ζημιά. Από ζημιά της ίδρυυσης. Στην από κάτω στο γεφυράκι του, που είναι το ηλεκτρολογείο του Μανώλη του Κουρμουλή. Συγγνώμη, Βίρον, θα μου επιτρέψεις. Οι οποίες λακκούβες έχουν κλείσει πριν από. Έχουν κλείσει αρκετές, έτσι. Έχουν κλείσει. Τις είχαν κλείσει πριν από δύο χρόνια, αλλά ως διαμαγείας ξανανοίγουν. Ξανανοίγουν κάποιες ή ανοίγουν αλλού. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχουν κάνει πολλά, αρκετά βήματα, θα έλεγα. Έτσι. Σε αυτό, στο πρώτο σκέλος της. Στο θέμα της λακκούβες μιλάω. Ναι, για τις λακκούβες. Εγώ έχω να σας να σας καταγγείλω, να σας πω έτσι, ένα παράδειγμα το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες. Είχε μια ζημιά στα Μητάτα, στην πλατεία που γίνεται γιορτή κρασιού, λίγο προς την έξοδο του χωριού. Σκάψανε σε δύο σημεία για να διορθώσουν τη βλάβη της ίδρυυσης. Οι λακκούβες είναι εκεί. Και να σας πω και ένα άλλο το οποίο έχετε πέσει σίγουρα μέσα, γιατί πηγαίνετε στον ποταμό. Στην είσοδο του ποταμού απ' έξω από το φαρμακείο του Μάνου του Τριφύλη έγινε μια αποκατάσταση ζημιάς εκεί. Η λακκούβα είναι ακόμα εκεί. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό, θα ήθελα να απευθυνθώ στον πολύ καλό μας φίλο το Στέλιο, που ξέρω ότι αγωνίζεται, είναι από τους λίγους ακριβώς στο νησί που προσφέρει και ίσως του διέφυγε, γιατί είναι πολύ τυπικός και δουλεύει πάρα πολύ εγώ, σωστά. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει δυνατότητα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα Μητάτα, θα παρακαλέσουμε νομίζω. Το Γιώργο τον Σκλάβο. Ποιο? Το Γιώργο τον Σκλάβο, τον πρόεδρο των. Το τοπικό το δικό σας. Το τοπικό το δικό μας. Ναι. Βεβαίως. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι ζήτημα φιλοσοφίας. Δηλαδή, εάν όταν σκάβουμε ένα λάκκο δεν τον κλείνουμε, είναι βέβαιο ότι οι λάκκοι θα πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα. Θα πρέπει κάθε φορά που γίνεται μια ζημιά να υπάρχει αποκατάσταση της ζημιάς αμέσως. Τι είναι δύσκολο να έχεις ένα σακί με λίγη άμμο και λίγο τσιμέντο να το ανακατέψεις και να κλείσεις τη λακκούβα? Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή? Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα τηλεφώνημα που έρχεται τώρα πριν λίγο. Για σένα, Πέτρο, ναι. Ήταν ο Βίρον ο Δαπόντε. Μας ναι. Ακούει διαδικτυακά κάπου, τέλος πάντων. Σε ποια χρονική περίοδο αναφέρθηκες όταν είπες για υπάλληλο? Όχι επί δικής του. Έτσι, όχι, αυτό όχι να το διευκρινίσουμε, γιατί λέει όταν ήταν αυτός δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Έτσι, οπότε δεν... Όταν ήταν ο ύμνηστος ο Αρτέμης ο Καλλίκης. Δεν ήταν τόσο παλιά. Ωραία. Όχι. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αν ήταν θα του το έλεγα, δεν υπήρχε περίπτωση. Πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε μια. Καλησπέρα μας με την ευκαιρία. Να πούμε καλησπέρα και στον Μανώλη, τον αδερφό του που ξέρω ότι μας ακούει. Βεβαίως, πάντα. Κάθε φορά. Να πάμε σε μια σειρά ερωτήσεων Βίρον από ακροατήριο. Βεβαίως. Λοιπόν, την θέση της πρωτοβουλίας και τι πρόσφερε από τη θέση της αντιπολίτευσης και τι προτείνει από την εμπειρία του στους μελλοντικούς τοπικούς άρχοντες σε περίπτωση εμπλοκής δεύτερου γύρου. Ακροατή είναι αυτές οι ερωτησούλες. Από τους τοπικούς. Την θέση της πρωτοβουλίας, τη θέση σας δηλαδή, και τι προσφέρατε από τη θέση της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι αναλύσαμε κάποια πράγματα. Και τι προτείνετε από την δικιά σας εμπειρία στους μελλοντικούς τοπικούς άρχοντες, σε περίπτωση που έχουμε εμπλοκή δεύτερου γύρου. Είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Ναι, ναι. Μία είναι, αλλά είναι πολλαπλή, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Πολλαπλή. Δύο χέλη. Ναι. Όπως ξέρετε, τις πρώτες δύο θητείες του Δήμου ήμουνα πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Μητάτων. Καταρχήν, να σας πω ότι είχα λείψει από ελάχιστα συμβούλια, ήμουνα σε όλα τα συμβούλια εκεί, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, από τους περισσότερους τοπικούς πρόεδρους. Συγγνώμη, υποχρεούνται να είναι και δεν είναι? Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα στοιχείο που εγώ δεν το ήξερα. Βεβαίως.
Είναι στα κύθυρα και δεν πάνε στο Συμβουλίο. Βεβαίως. Μα εδώ είναι στα κύθυρα δημοτικοί σύμβουλοι. Συγγνώμη, και δεν έρχονται στο Συμβουλίο. Είναι στο στα κύθυρα και δεν ενδιαφέρονται. Βεβαίως. Δεν ενδιαφέρονται στο χωριό μου 7 μήνες οι καμένες οι λάμπες και ένα χρόνο στις καρβουνάδες. Βεβαίως. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Όχι, φυσικά και δεν είναι σοβαρά. Όμως ποια είναι η σοβαρότητα αυτή τη στιγμή της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή, αν δεν έρθει ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί, να εκφράσει την άποψή του για κάποιο θέμα της κοινότητάς του, της πρώην κοινότητάς του, εάν δεν έρθει να πει τα προβλήματα των τοπικών διαμερισμάτων του, πώς θα τα μάθει το Δημοτικό Συμβούλιο? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα λεπτολί. Γιατί τώρα με πετά σε άλλη γωνία. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ήθελα να πιστεύω. Ελάχιστοι από τους προέδρους των τοπικών αυτή τη στιγμή έρχονται στα συμβούλια, σε κάποια από τα συμβούλια, όχι σε όλα. Σε κάποια από τα συμβούλια. Παίρνουν κάποια μηνιαία αποζημίωση ή όχι? Νομίζω πως ναι. Της τάξης? Νομίζω πως ναι. Της τάξης? Δεν το γνωρίζω το ποσό. Ήθελα να παρακαλέσω, Τάκη, αν ξέρει κάποιος να μας πει. Ξέρω ότι παίρνουν κάποια, αυτό δεν ξέρω πόσα είναι. Δεν ξέρω, ρωτώ. Ναι, αν ξέρει ότι κάποιος, παίρνουν. Ας στείλει ένα μήνυμα, Τάκη, σε παρακαλώ να το πούμε. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι από τους προέδρους δουλεύουν και μπράβο τους που δουλεύουν και μπράβο τους που αγωνίζονται για τις περιοχές τους, για τα χωριά τους. Υπάρχουν όμως αρκετοί πρόεδροι οι οποίοι δεν έρχονται στα συμβούλια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα και της Δημοτικής Αρχής της πλειοψηφίας, που δεν κατάφερε να φέρει εκεί τους προέδρους. Να σας θυμίσω ότι λίγες μέρες πριν αποφασίσανε να δώσουν την πάγια προκαταβολή, τα 1000 ευρώ στους προέδρους, για την αντιμετώπιση κάποιων αναγκών, για την αμεσότητα αντιμετώπιση κάποιων αναγκών. Επί 3,5 χρόνια δεν κατάφερε η Δημοτική Αρχή να ενεργοποιήσει αυτή την πάγια προκαταβολή και να τη δώσει στους προέδρους, και την έδωσε λίγο πριν από τις εκλογές. Έχει τεράστια ευθύνη η Δημοτική Αρχή γι' αυτό. Το ότι δεν έρχονταν κάποιοι από τους τοπικούς προέδρους, δεν έρχονταν γιατί δεν είχαν και αντικείμενο, αν θες. Τα λόγια τους δεν είχαν απήχηση. Δεν κατάφεραν με τον αγώνα τους το πρώτο διάστημα να κάνουν τίποτα και απαξιώθηκαν. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη όμως, και δεν το λέω για την συμπολίτευση, αφορά και εσάς, για την πολίτευση όλους, τι συμβαίνει, τι θέλω να πω. Παρακολουθώ τώρα, 15 μέρες είμαι απέναντι, αγαπητέ φίλε Βίρον, και παρακολουθώ το Δήμο Μνευασιάς, πόσες χιλιάδες κόσμος είναι, και κάνουν τεράστια προσπάθεια να κάνουν δεύτερο συνδυασμό. Γιατί το λέω? Πόσους συνδυασμούς έχουμε εμείς εδώ μέχρι στιγμής? Τέσσερους. Ανακοινωμένους αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Τρεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είμαστε λίγοι, και μέσα από τους λίγους δύσκολα θα βρείτε όλοι και οι τρεις συνδυασμοί τους κατάλληλους. Διότι το λέω και ας μου συμπαθήσουν οι υπόλοιποι, δεν έχω κανένα τίποτα προς Θεού. Όμως όταν βλέπω έναν Στέλιο να ηγείται ή ένα Θοδωρή Γρηγοράκη, λέω, και ενδεχομένως κι άλλοι, έτσι. Αν θα είχαμε τέτοιους σε όλο το νησί, πιστεύω ότι θα ήταν και καλύτερο το έργο και το αποτέλεσμα του οποιοδήποτε δημάρχου και δημοτικού συμβουλίου. Δεν κάνω λάθος. Το ποιος θα αναλάβει τελικά το πρόεδρος του κάθε τοπικού διαμερίσματος είναι ευθύνη αυτών που συγκροτούν τους συνδυασμούς. Το να βάλεις κάποιον ο οποίος ξέρεις από την αρχή ότι δεν θα προσφέρει, είναι η μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό λέω. Και γι' αυτό θα πρέπει τα άτομα που επιλέγονται να θέλουν να προσφέρουν, είτε αυτά είναι στα τοπικά διαμερίσματα, είτε είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο σας αρέσει? Το να υπάρχει οριακή απαρτία κάθε φορά για να κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο? Από τα 17 μέλη να έρχονται 9 ή 10. Οι υπόλοιποι δεν έρχονται.
Και εκεί έχει μεγάλη ευθύνη και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγγνώμη, λύσε μου μια αναπορία. Γιατί τότε όλος αυτός ο συνωστισμός και το σπρόξιμο και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, για να μην πω ότι εγώ ανησυχώ, γιατί αυτά που άκουσα σήμερα το πρωί που έλειπα 15 μέρες, φοβάμαι να μην πάμε στα προ 20-30 χρόνια που έριχναν στο πηγάδι πετρέλαιο ένα στο αλλονού. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Να μην δούμε τέτοια. Εδώ άκουσα ότι αρχίζει να πιέζει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, δεν λέω ούτε ποιο συνδυασμό ούτε πού, είτε αν είναι έτσι ή αλλιώς. Νομίζω ότι αυτά είναι λάθος. Φυσικά και είναι λάθος. Αυτά είναι λάθος. Από ποιο συνδυασμό και προέρχονται. Φυσικά και είναι λάθος. Και υπάρχουν τέτοιες πρακτικές και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι λάθος. Βεβαίως και είναι λάθος. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο από την πλευρά της Κυθυριακής Πρωτοβουλίας στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή, και σε αυτές. Τρέχουμε έτσι, για να πάρουμε την καρέκλα ή να βγάλουμε κάποιους έτσι γενικά και μετά. Ακριβώς. Μόλις πιάσουμε την καρέκλα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν τη βλέπουμε κιόλας, έτσι. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Και έχω την εντύπωση και από εσάς, από την αντιπολίτευση, θα συμβαίνει αυτό. Δεν θα συμβαίνει μόνο από τους άλλους. Βεβαίως και έτσι, από την αντιπολίτευση. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Από όλους γενικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε ρωτησούλες. Την απόφαση στήριξης Χάρου την υιοθετούν όλοι από την πρωτοβουλία. Γνωρίζετε ότι η πρωτοβουλία, η Κυθυριακή Πρωτοβουλία, είναι μια ομάδα ανθρώπων όπου αποφασίζει πάντα δημοκρατικά για το τι θέλει και για το ποιο θα είναι το μέλλον της. Συνεδριάσαμε και πήραμε την απόφαση να στηρίξουμε τον Μανώλη τον Χάρο. Ακροάτρι, αν βγείτε θα κάνετε αγώνα για να φέρετε πίσω την εφορία, μας ρωτάει. Κάτσε να πάρουμε μια γραμμούλα όμως. Παρακαλώ. Πάω πάλι στο πετρέλαιο, στα πηγάδια. Σε μένα έριχνε ο αντίπαλός μου όταν κατάφερα να μην εκλεγώ τότε που είχα πάλι που συμβιώνεται για τελευταία φορά. Σας έριξε πετρέλαιο στο πηγάδι δηλαδή. Σε μένα έριχνε. Έριχνε τα νερά των γεωτρήσεων και μου έριχνε και πετρέλαιο για να βάλει τους ψηφοφόρους να με μαυρίσουν. Άρα σωστά τα λέμε. Και δεν ξαναβγήκε στο κοινοτόπο. Καλά τα λέμε λοιπόν. Άρα έχω δίκιο που τα λέω. Ναι, αλλά όμως να ορίσει ότι δεν έριχνα εγώ στους άλλους, παρά οι άλλοι ρίχνανε για μένα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Βύρο, ναι. Εντάξει. Παρεπιπτόντως, Τάκη, να πω και πάλι την καλησπέρα μου στον κύριο Βύρο, στον Δαπόντε. Παρεπιπτόντως, λέω την αμαρτία μου, δεν το ήξερα αυτό που λέει ότι συνέβη. Και εγώ μίλησα για τα φράτσια που είχε συμβεί. Είχα ακούσει ότι είχε συμβεί πολύ παλαιότερα. Τώρα με ακούω ότι συνέβη και γι' αυτό. Δυστυχώς. Λοιπόν, η ερώτηση για τηλεφορία από ακροάτρια. Πιστεύω ότι οτιδήποτε χάνεται από το νησί, οτιδήποτε φεύγει από το νησί, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ναι. Όσους αγώνες και να κάνεις, οι αγώνες θα πρέπει να γίνονται πριν φύγει. Σωστή. Όταν φύγει, να σας πω μια ανάλογη περίπτωση, ας πούμε, με τον ορθοπαιδικό στο νοσοκομείο. Και αυτό είναι ένα θέμα που ακούστηκαν. Είχαμε τις δεσμεύσεις ότι θα αντικατασταθεί πολύ γρήγορα και μάλιστα ότι ήταν ζήτημα. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Έτσι. Μάλιστα. Σε δεύτερο γύρο θα στηρίξετε Κουκούλη, μας ρωτάει ακροατής. Νομίζω ότι οι θέσεις και οι απόψεις της Κυθυριακής Πρωτοβουλίας δεν συνάβουν με την πολιτική που έχει εφαρμόσει ο Θεόδωρος Κουκούλης. Mm-hmm. Ακροάτρια, ο κύριος Σταθάτος σε συνέντευξή του εδώ στο σταθμό μας στις 26 Δευτέρου είχε πει ότι πίστευε πως δεν θα υπάρχουν μέχρι το τέλος πάνω από δύο συνδυασμοί. Εσείς τι έχετε να μας πείτε, ποια είναι η δική σας εικόνα και τελικά αν δεν συμπληρωθούν οι συνδυασμοί θα κάνετε ένα βήμα για μια συνένωση ή θα αποχωρήσετε από το εκλογικό τοπίο. Δεν έπεσε μακριά. Η άποψή μου είναι ότι πάνω από δύο συνδυασμοί δεν θα υπάρχουν σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακροατή άλλων. Οι πολίτες των Κυθύρων έχουν κατ' επανάληψη διαμαρτυρηθεί για την απαξίωση που έχει δείξει η παρούσα Δημοτική Αρχή σε προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει και έχουν αναγκάσει να καταφύγουν σε δικαστήρια, με αποτέλεσμα εκπρόσωποι του Δήμου να καταφέρονται με άσχημους χαρακτηρισμούς προς αυτούς όπως λαμόγια, ρουφιάνοι και τρελοί. Πέστε μας αν ο πολίτης έχει δικαίωμα να διεκδικεί τα δικαιώματά του και πώς θα χαρακτηρίζατε την στάση της Δημοτικής Αρχής, αυτή τη στάση.
Το είχα σημειώσει και εγώ να το. Δεν κατάλαβα τι. Τι σχέσει. Λοιπόν. Απλά. Γιατί σου λέω το έχω σημειώσει και εγώ. Τάκη θα το καλύψω με τον ακροατή. Να μα σχολιάσει τι σχέσει τη πλειοψηφία. Με ποιου. Μεταξύ του. Μεταξύ του και το με τα δικαστήρια πάνω. Υπάρχουν διαμαρτυρίε για απαξίωση που έχει δείξει η παρούσα δημοτική αρχή. Σε προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει κυθύροι και έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν σε δικαστήρια. Σωστά μέχρι εδώ. Βεβαίως. Με αποτέλεσμα εκπρόσωποι του Δήμου να καταφέρονται με άσχημους χαρακτηρισμούς προς αυτούς, όπως λαμόγια να τους λένε, ρουφιάνους, τρελούς. Πέστε μας λοιπόν αν οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και πώς θα χαρακτηρίζετε τη στάση αυτή της Δημοτικής Αρχής. Απαράδεκτη. Σίγουρα είναι απαράδεκτη. Επιϊκώς απαράδεκτη. Αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Βεβαίως. Και το ότι φτάσαμε σήμερα να έχουμε τόσα δικαστήρια, μάλιστα προχθές μου ήρθε και μία κλήτευση σε δίκη. Και εσύ κατηγορουμένος. Βεβαίως. Και η αντιπολίτευση. Βεβαίως. Οφείλεται στο ότι η Δημοτική Αρχή δεν κατάφερε σε προβλήματα προσωπικά κάποιων δημοτών να δώσει μία λύση. Να πάρει μια σωστή στάση, να τους αντιμετωπίσει ίσα και να μπορέσει να δώσει λύσεις. Δυστυχώς, πράγματα τα οποία τα φωνάζαμε τετραετίες τώρα, για πολλά χρόνια, δεν κατάφερε να δώσει λύση. Όταν ένας διαμαρτυρόμενος πολίτης πηγαίνει και ξαναπηγαίνει στο Δήμο, πηγαίνει στο Δήμαρχο και δεν βρίσκει λύση στο πρόβλημά του, τι θα κάνει. Μάλιστα. Άλλα αρνητικά έτσι, επιτροχάδιν που θέλεις έτσι, για να το λέω να προχωρήσουμε παρακάτω έτσι, που έχεις στο μυαλό σου. Ποιο να πιάσω, ποιο να αφήσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που μου κάνει εντύπωση, που δεν μου τα έχει δείξει σαν αντιπολίτευση. Να σας πω για την στάση του που τήρησε ο Δήμος απέναντι στο πρόβλημα της συγκοινωνίας. Δεν θα έλεγα ότι σε αυτό κάνανε έγγραφα, κάνανε ότι προσπάθειες, δεν νομίζω ότι θα χάναμε θα σας συγκοινωνία. Θα σας πω ένα πράγμα, ότι στη συγκέντρωση που είχε γίνει στη Μυρτιδιώτισσα εδώ στα Κύθυρα, βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο έπρεπε να αποσταλεί, να το υπογράψουν οι τοπικοί φορείς, και να πάει στον Υπουργό, στο Υπουργείο. Έφυγα αμέσως μετά από αυτή την συγκέντρωση και πήγα στην Αθήνα, όπου παρευρέθηκα και στην αντίστοιχη εκδήλωση που έγινε στη Μυρτιδιώτισσα στον Άλυμ, όπου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μου εκμυστηρεύτηκε ότι η επιστολή των Κυθύρων δεν είχε φύγει ακόμα για να πάει στο Υπουργείο. Μία εβδομάδα μετά. Και επικαλέστηκε ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν μπορούσε να συλλέξει τις υπογραφές από τους φορείς για να τις στείλει. Να ρωτήσω κάτι άλλο, αγαπητέ μου Βιρών. Στη θέση που κάθεσαι αυτού είχα πάρει συνέντευξη τον συνεργάτη σου και συνάδελφό σου, τον Γιάννη του Σταθάτο. Θα μας ακούει την καλησπέρα μας. Αν που είμαι σίγουρος μας ακούει τώρα, ας με διαψεύσει αν θα πω αυτό, θα επαναλάβω τα λόγια του. Μας είχε πει λοιπόν εδώ ότι δόθησαν 100 τάκι ή 120.000 προκειμένου να αγοραστούν κάποια μηχανήματα και να τοποθετηθούν στα κέρια τουριστικά σημεία, και, δηλαδή αεροδρόμιο, λιμάνια, Καψάλι, Αγία Πελαγία, ποταμό κτλ. Προς διευκόλυνση των τουριστών, τα οποία από ό,τι είπε ο ίδιος, δεν ξέρω, τουλάχιστον τα έχετε δει πουθενά. Εγώ λοιπόν. Δεν άκουσα να μου το πεις αυτό όμως. Κοίταξε, επειδή ρώτησα τον Δήμαρχο γι' αυτό. Ναι, τι είναι αυτό. Υπάρχουν, λέει, σε κάποια αποθήκη, μου είπε. Ποταμό. Αγοραστήκανε για να βρίσκονται στην αποθήκη, να εξυπηρετούν τα πράγματα της αποθήκης. Αυτό είναι θέμα. Δαπανήθηκαν τόσα χρήματα για να βρίσκονται σε μια αποθήκη. Να πω κάτι άλλο, φίλε Βίρον. Λυπάμαι που θα κάνω εγώ την αντιπολίτευση. Φοβάμαι ότι ούτε εσείς κάνετε σωστά έτσι σαν αντιπολίτευση. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα που είναι κέρια σημασίας. Γιατί, αν θέλει και για την εικόνα κτλ. Πριν 15 μέρες φεύγω να πάω Νεάπολη.
όταν πάω στο διακόφτη, αράζω το αυτοκίνητο απ' έξω, είχε κάνει πλαγιοδέτηση το πλοίο, και σε μια στιγμή μπροστά μου στα 5 μέτρα βλέπω, ενώ έχει στρωθεί άψογα με άσφαλτο, με τάπητα, πες το. Η μισή προβλήτα. Όχι. Με ότι, άσφαλτο τάπητα. Μπράβο. Ότι δεν είναι και οι υπόλοιποι. Μην πάει το μυαλό σου εκεί. Yeah. Έχω λίγα κύβια, ένα βήμα παραπέρα. Βλέπω ένα γκόνο, αυτός που βάζουν στους δρόμους. Και σε μια στιγμή περνάνε τρεις ξένοι δίπλα, κοιτάζουν κάτω και λέει, τι είναι αυτά ρε παιδιά. Και φωνάζει κάποιος που πάνω από το καράβι, αυτού μου πείτε, τα δημοσιογράφος, πείτε το. Αν λοιπόν θέλεις, το έχω και σε φωτογραφία, το έχω πει 500 φορές μέσα από το ραδιόφωνο εδώ, υπάρχει πρόεδρος λιμενικού ταμείου, υπάρχει. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Και συμβουλή υπάρχει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το κορνάρος από τις προσεγγίσεις στο διακόφτη αφήνει περίπου 7.000 το χρόνο. Μη μου πούνε ότι δεν έχουν λεφτά. Γυρίζουν λοιπόν, όταν λέει ο άλλος, λέει, πείτε το αυτού κάτω. Λέει, ωραία εικόνα ρε παιδιά, γίναμε ρόμπα, εγώ αισθάνθηκα ντροπή. Ένα σπασμένο φρεάτιο και έχει μπει ένας κόνος για να μπει κανένας μέσα. Παραδίπλα, 4 βίδες πάνω βάση για να μπει η κολόνα φωτισμού. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι και αυτή. Έτσι. Δεν άκουσαν τα θήξη όμως αυτά. Σαν αντιπολίτευση. Είπαμε ότι είναι βασικά, τόσα πολλά τα προβλήματα, είναι τόσες πολλές οι ελλείψεις. Σε τι να πρώτα αναφερθείς? Γιατί να πω μπορούμε... κάτι, θα πρέπει κανείς να δείξει την επικοιά του όταν δεν υπάρχουν χρήματα. Έτσι. Όταν όμως υπάρχει, αν θέλεις, αδιαφορία σε κάποια πράγματα από κάποιους, όχι όλους, ξαναλέω, εγώ έχω πει και το απέδειξα στο σπίτι σου απ' έξω. Παρακάλεσα και τον Μιχάλη και τον Ωραία, για το ανάλογο πρόβλημα, γιατί δεν απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου? Εγώ να απευθώ. Το έχουμε θίξει τόσες φορές. Εφόσον το έχεις και φωτογραφία. Το έχουμε θίξει τόσες φορές μέσα από το ραδιόφωνο. Έχω ενημερώσει. Αλλά τι να πω, δηλαδή με προκαλείς, θα έπρεπε να έχω τους ίδιους εδώ. Όταν θα έρθουν εδώ οι ίδιοι, από εκεί θα πάρω τις ανάλογες απαντήσεις. Νομίζω ότι κι εσείς έχετε ένα σημαντικό έργο να. Να πάω να το θίξω όταν το συζητάμε, όπως πραγματικά πιστεύω ότι προσφέραμε ένα έργο όταν λέγαμε για το κότερο που ήταν σε αντίστοιχη περίπτωση. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό το πρόβλημα. Μα περνάτε, πώς δεν το ξέρει κανένας αυτό? Δεν το είδα, δεν το είδα, δεν το έχω δει. Αλλά εφόσον το γνωρίζεις, θα μπορούσες να μου το πεις, εγώ αύριο κιόλας θα πάω να το δω. Θα πάω να το δεις. Μοιάζει λοιπόν που σου λέω αυτό να δεις, θα σου πω για να πω ότι και η αντιπολίτευση έχει τεράστια ευθύνη. Περάσει από την Καρουνάδα και αύριο, δες. Εκεί πριν το σούπερ μάρκετ του Λοντσίνη, μήπως υπάρχει ένα λεωφορείο πεταμένο εκεί? Βεβαίως. Βεβαίως. Ποιος το έχει πληρώσει? Και μάλιστα αυτό είναι ακινητοποιημένο εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν είναι το μόνο όχημα που είναι ακινητοποιημένο. Μήπως υπάρχουν κάποιο και άλλο, άλλα προβλήματα. Μήπως κάποιο άλλο όχημα κυκλοφορούσε επί 1,5 χρόνο κολλώντας τα τιμόνια και παραλίγο να σκοτωθούνε κάποιοι? Ρωτώ. Και να ήταν μόνο αυτά. Και φτιάχτηκε. Έχει φτιαχτεί από ό,τι πληροφορήθηκα βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα. Να σας θυμίσω ότι σε ανάλογη περίπτωση που ζητήθηκε για κάποια ομάδα να μεταφερθεί με το λεωφορείο, είχε υποθεί τότε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για πετρέλαιο και δεν υπάρχουν και δεν μπορούσαν να μεταφέρουν τους επιβάτες. Συγγνώμη, μιλάς για τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Πες το. Πώς... Το χαμόγελο, το χαμόγελο του παιδιού. Γιατροί του χαμόγελου του παιδιού. Ναι, και το λέω γιατί βρέθηκα στο Πιέρου το μαγαζί μέσα και όταν μου το είπαν δύο εκεί, δεν το πίστευα. Ήταν απέναντι αυτοί οι 10-15 γιατροί και τους ρώτησα και μου το επιβεβαιώσαν. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Φανταστείτε ότι εάν έβγαινε να το πει ας πούμε ο δήμαρχος ή οποιοδήποτε άλλος, ένας δημοτικός σύμβουλος, τα χρήματα αυτά θα τα δίνει ένας άνθρωπος, θα τα δίνει. Ναι. Δηλαδή και εμένα να μου το λέγανε θα τους έλεγα πάρτε 50 ευρώ βάλτε πετρέλαιο ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει έλεος πια. Ναι. Έρχονται οι άνθρωποι να βοηθήσουν τον είναι τόπο μας, να βοηθήσουν το νησί μας και δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο στο λεωφορείο. Είναι πράγματα αυτά. Ναι. Αλλά... Όπως επίσης για το λεωφορείο έχω ακούσει ότι έχει κάποια ζημιά
και δεν μπορούν να διορθώσουν τη ζημιά. Γι' αυτό δεν κυκλοφορεί. Και μάλιστα έχω περάσει αρκετές φορές. Λείπει και ο προφυλακτήρας μπροστά, δηλαδή έχουν βγάλει κάποια πράγματα για να. Δεν κατάλαβες. Μια ζημιά που παραλίγο να θρηνήσουμε και θύματα. Διότι έπαθε. Σπάσαν τα φρένα όταν ανέβαινε από το μοναστήρι. Δεν σπάσαν στα κάτω. Στα πάνω και έπεσε στον τοίχο. Κάνω λάθος? Νομίζω έτσι άκουσα. Αν είναι λάθος. Λεπτομέρειες γι' αυτό δεν έχω μάθει. Αλλά πολύ πιθανό να έχει γίνει και έτσι. Δεν ξέρω. Έτσι άκουσα. Αν μπορεί να έχω πληροφορηθεί λάθος. Δεν ξέρω. Και εκεί βέβαια τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα συντήρησης των οχημάτων. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Δείτε το πιο απλό, ας πούμε, πέρυσι το καλοκαίρι, πόσες φορές είχαμε χαλασμένα απορριμματοφόρα του Δήμου, όπου δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν αυτά που είχαν απομείνει και λειτουργούσαν στον τεράστιο όγκο σκουπιδιών το καλοκαίρι. Και είχαμε σκουπίδια για μία εβδομάδα, για 10 μέρες, χωρίς να περνάει το απορριμματοφόρο. Είναι δυνατόν εν ώψη καλοκαιριού να μην είναι όλα τα οχήματα, να μην είναι συντηρημένα και τιμοπόλεμα για να αντιμετωπίσουν τον τουρισμό που έρχεται το καλοκαίρι? Είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την εικόνα με κάδους γεμάτους καλοκαίρι να πούμε, και να μην μπαίνει στον προϋπολογισμό ένα ποσό για αντικατάσταση αυτών των οχημάτων? Είναι παλιά τα οχήματα, έχουν πολλά προβλήματα, βγάζουν ζημιές συχνά. Δεν έπρεπε να μπουν στον προϋπολογισμό κονδύλια για αντικατάσταση αυτών των οχημάτων? Βίρο, συγγνώμη, να πούμε όμως και τ' άλλο, γιατί πρέπει να είμαι, εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου, να είμαι όσο μπορώ ακριβώς δίκαιος. Φταίει η πολιτεία που δυστυχώς πολλές περισσότερες φορές που δεν τους δίνει και λεφτά. Έτσι, όταν τους κόβει το ποδό, τους κόβει το ένα, τους κόβει το άλλο, δεν τους συγγνώμη, δίνει. Συγγνώμη, αλλά τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Κουκούλης βγαίνει και διαλαλεί παντού ότι υπάρχει ένα σημαντικό αποθεματικό στο ταμείο του Δήμου, το οποίο θα μπορούσε να το διαθέσει για την αγορά και ενός και δύο απορριμματοφόρων. Δεν έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Εφόσον υπάρχει αποθεματικό, υπάρχουν χρήματα. Άρα θα πρέπει να διατεθούν κάπου. Και για τη συντήρηση. Βεβαίως. Δεν το ξέρω, εσείς που είστε στην πολίτευση μέσα. Βεβαίως. Εσείς είστε στο Συμβούλιο, τα ξέρετε. Μα το έχει δηλώσει και στα τοπικά μέσα, το έχει δηλώσει παντού ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά εκτιμώ, αγαπητέ. Αλλά από τη μια να έχουμε αυτό, δηλαδή από τη μια να λέμε ότι έχουμε αποθεματικό για να λέμε ότι έχουμε απόθεμα και ότι δεν χρωστάμε, και από την άλλη να μην κάνουμε πράγματα, ας πούμε, να μην τα δίνουμε αυτά τα χρήματα κάπου για να τα έχουμε στην άκρη. Μήπως αρρωστήσουμε και χρειαστεί να. Μήπως αρρωστήσει ο Δήμος και χρειαστεί. Εγώ χάρη το λογότας να τον κάνουμε καλά. Αγαπητέ φίλε Βίρον, αν ισχύει αυτό που λες, δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις που είσαι στο Συμβούλιο, αλλά αν ισχύει θα το παρομοίαζα όπως με τους κυβερνώντες, πρωτογενές πλεόνασμα. Ακριβώς. Ο ελληνικός λαός είναι τέζα. Ακριβώς. Το 90%. Ακριβώς. Και από εκεί πέρα για να έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, να βράσω και το πρωτογενές και αυτούς που το βγάζουν. Ακριβώς. Δηλαδή η εγχείρηση πέτυχε, αλλά η Ελλάδα πέθανε. Ακριβώς. Μην τρελαθούμε. Αλλά εγώ θέλω να μείνω σε ένα κομμάτι. Ότι και η αντιπολίτευση έχει τεράστια ευθύνη και πρέπει να παίζει ένα βασικό ρόλο στην σωστή και ομαλή λειτουργία. Βεβαίως. Βεβαίως. Και έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Μάλιστα, φέτος, ας πούμε, στην εκπνοή της διάρκειας της δημοτικής του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, έκανε ένα κάλεσμα ο κύριος Αντιδήμαρχος ο Μιχάλης ο Πρωτοψάλτης, ελάτε να βοηθήσετε στη σύνταξη του προϋπολογισμού, όταν τον είχε φέρει ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση. Πρώτα συντάξανε τον προϋπολογισμό, τον φέρανε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά έκανε κάλεσμα ο κύριος Αντιδήμαρχος να συνενέσουμε στο να το ψηφίσουμε. Χωρίς εμείς να συμμετέχουμε όμως, χωρίς εμείς να έχουμε βάλει τις ενστάσεις μας για κάποια θέματα του προϋπολογισμού. Μήπως κάτω από τη σκέψη να τροποποιήσει κάποια κονδύλια κτλ. Όταν φέρνεις τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, τι να διορθώσεις? Οι παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης θα πρέπει να γίνονται στη σύνταξη του προϋπολογισμού. Θα μπορούσε να μας καλέσει την αντιπολίτευση και να μας πει: συντάζουμε τον προϋπολογισμό, κάντε μας προτάσεις. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Ούτε την πρώτη τετραετία, ούτε τη δεύτερη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, αγαπητέ μου Βίρον. Έχουν επιστώσεις για το θέμα των λαπτήρων τη
της αντικατάστασης. Όταν λέτε πιστώσεις, τι εννοείτε, αν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία? Σας είπα μόλις τώρα ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσό, μάλιστα. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο το απόθεμα. Το λέω αυτό γιατί έχω ρωτήσει τους ιδίους. Ξέρω που θέλεις να το πας, γι' αυτό άφησε με να σου πω. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι η προμήθεια των λαμπτήρων γίνεται μια φορά το χρόνο. Βάζουμε λοιπόν στον προϋπολογισμό ένα ποσό με βάση την προηγούμενη χρήση, τον προηγούμενο προϋπολογισμό, βάζουμε ένα ποσό για να καλύψουμε τις ανάγκες σε καμένους λαπτήρες για όλο το χρόνο. Τότε μήπως βάζουν, όταν τελειώσει, μήπως λοιπόν, βάζουν κάθε 2-3 χρόνια? Όχι, όχι. Α. Γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Όταν όμως πέσει ένας κεραυνός σε μια περιοχή, σε ένα νησί, σε ένα χωριό, μπορεί να καούν όλοι οι λαμπτήρες σε ένα χωριό. Με ένα κεραυνό. Στο χωριό μου έπεσε για 7 μήνες. Με ένα κεραυνό. Άρα ξοδεύονται πιο γρήγορα οι λαμπτήρες και μέχρι να γίνει να ενεργοποιηθεί ο επόμενος προϋπολογισμός και να αγοραστούν οι λαμπτήρες. Ο πολίτης, και δεν πρέπει να φωνάζετε κι εσείς την αντιπολίτευση αυτό το πράγμα. Βεβαίως και φωνάζουμε. Έτσι, ο πολίτης πληρώνει, και εφόσον πληρώνει. Βεβαίως και φωνάζουμε. Έτσι, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Ότι πριν από 2 χρόνια. Και δεν ζήτησα και δεν ζητώ από κανέναν ευθύνη. Καμένος ο λαπτήρας απ' έξω, σκοντάφτη ο γιος μου, έσπασε το χέρι του, έκανε δύο ταξίδια στην Αθήνα. Φέτος ξανασκόνταψε πάλι με καμένη λάμπα, πήρα αμέσως τον αντιδήμαρχο, προς τιμή του, την άλλη μέρα τον έστειλε και τον άλλαξε. Αλλά στο σπίτι μου απ' έξω, οι δίπλα, οι 2-3 πάνω και κάτω, 7 μήνες καμένες λάμπες. Δεν πληρώνουν οι χριστιανοί οι άλλοι που είναι δίπλα εκεί? Γιατί η συσκότηση? Και ρωτώ αν θα ήταν του οποιοδήποτε δημάρχου, αντιδημάρχου, είτε συμβούλου, είτε προέδρου τοπικού, απ' έξω από το σπίτι ή δίπλα θα το ανεχότανε επί τόσους μήνες? Όχι, βέβαια. Δεν άκουσα όμως ούτε αυτό. Όχι, άκουσα βέβαια. Από την αντιπολίτευση να μου το δείξετε. Γιατί δεν το άκουσες? Συνέχεια τα λέμε. Αυτά τα προβλήματα, αυτά τα καθημερινά προβλήματα τα λέμε σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, τα σχολιάζουμε σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Λοιπόν, τη μια αρρωσταίνει ο. Εντάξει, άνθρωπος είναι, αρρώστησε κάποια στιγμή, αρρωσταίνει ο ηλεκτρολόγος του Δήμου. Την άλλη, δεν έχουν λαμπτήρες. Την άλλη, πάντα υπάρχει κάποια δικαιολογία για να μην. Συγγνώμη, θέλω να μου πεις την διαδικασία όταν είναι καμένη, όχι η λάμπα μόνο, όταν πρόκειται για το. Πώς το λέμε? Για το ντουί. Το ντουί. Τι διαδικασία, ποιον πρέπει να ειδοποιήσεις? Ο πολίτης. Έτσι, για να ξέρουμε κιόλας. Εγώ δεν ξέρω. Η διαδικασία είναι ειδοποιεί τον τοπικό πρόεδρο, ο οποίος μαζεύει 2-3 βλάβες, δηλαδή αν είναι μία λάμπα, δεν είναι εύκολο να έρθει σε ένα ολόκληρο χωριό, ας πούμε, ή σε ένα ολόκληρο δημοτικό διαμέρισμα. Είναι δύσκολο να έρθει. Αλλά αν μαζευτούν μέχρι 3 λάμπες, παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος του τοπικού στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία και λέει: έχω 3 λάμπες εκεί, εκεί και εκεί. Και αν έχεις την τύχη να μένεις στον ποταμό ή στα Ρονιάδικα, θα έχεις φως. Αν δεν έχεις... Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια διαδικασία και εδώ επανερχόμαστε πάλι στο πρόβλημα με τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων. Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων πρέπει να γυρίζουν και να φουγκράζονται τα προβλήματα των δημοτών. Να βλέπουν αυτές τις ζημιές. Κάει και η λάμπα, άνοιξε λακκούβα, δεν έχει νερό εκεί, δεν έχει, έσπασε μια σωλήνα και τρέχει νερό. Εάν δεν ασχολείται ο πρόεδρος, ποιος θα ασχοληθεί? Περιμένετε να έρθει ο δήμαρχος ή να έρθει ο αντιδήμαρχος να φτιάξει τη ζημιά? Να πω κάτι, αγαπητέ Βυρών. Δεν θέλω να δικήσω παράδειγμα ο Μιχάλης ο Πρωτοψάλτης, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ. Σαφέστατα. Έτσι. Και ο Νίκος ο μεγαλοκονόμος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος απάνω στο νησί που να μην του το αναγνωρίζει. Άλλο το άλλο. Με τα όποια λάθη, με τα όποια. Αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι παντού. Όμως. Και ο πολίτης έχει το δίκαιο του και περιμένει κάποια πράγματα. Έχει κάποιες απαιτήσεις. Γι' αυτό τους εκλέγουν. Γι' αυτό εκλέγονται και παίρνουν τις καρέκλες και βγαίνουν πάνω. Δεν βγαίνουν έτσι μόνο για το θεατή. Είναι κάποιοι. Βεβαίως. Για τους τοπικούς μιλάω. Και σας είπα ότι. Είναι κάποιος, ευθύνη του προέδρου του τοπικού διαμερίσματος. Είναι καθαρά ευθύνη. Έπρεπε ο κάθε πολίτης, δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο στο Δήμο και να λέει έλα να μου αλλάξεις τη λάμπα. Άκουσα μια συζήτηση σε καφενείο πριν 15-20 μέρες πριν φύγω ταξίδι που έλειπα τώρα και
ήταν 3-4, λέγανε μας είναι ένα χρόνο, λέει, παίξω από το σπίτι. Λέω, ρε παιδιά, γιατί είναι? Γιατί δεν υπάρχει κάποιος αποδέκτης των παραπώνων ή των αιτημάτων των δημοτών. Εγώ είχα ακούσει από την πρώτη τετραετία, όταν είχε εκλεγεί ο κ. Κουκούλης, και είχε πει ότι θα δημιουργήσει και γραφείο παραπώνων. Κάνω λάθος? Ναι. Το είδατε πουθενά? Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ. Εσύ είσαστε εκεί μέσα, δεν είμαι εγώ. Όχι, εγώ δεν πάω. Είναι πουθενά. Δεν υπάρχει. Το θίξατε εσείς σαν αντιπολίτευση αυτό? Βεβαίως. Μάλιστα, δεν ρωτώ, βεβαίως. Δεν το ξέρω. Εμείς πιάνουμε το φυλάδιο, το προεκλογικό φυλάδιο του κυρίου Κουκούλη και του λέμε, έλα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5. Πες μας ποια πράγματα από αυτά έχεις κάνει. Και γι' αυτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή απέναντί του. Γι' αυτό κατεβαίνουμε με διαφορετικό συνδυασμό. Γι' αυτό δεν πρόκειται να τον στηρίξουμε, είτε βρίσκεται, είτε βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο, είτε όχι. Γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι απόψεις μας. Είναι τελείως διαφορετικό το μοντέλο που φανταζόμαστε εμείς ότι θα πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος. Να ρωτήσω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει τα πάντα. Καλός και άγιος και άξιος ο αντιδήμαρχος ο Μιχάλης ο Πρωτοψάλτης, όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οργώνει κάθε μέρα όλο το νησί. Χτυπάει το τηλέφωνο του συνέχεια. Έχουμε βλάβει εδώ, έχουμε φέρει το μηχάνημα εκεί, έλα να μας πεις τι να κάνουμε. Δηλαδή, τι να πρώτο κάνει ένας άνθρωπος? Και εκεί είναι η μεγάλη αποτυχία του Θεόδωρου του Κουκούλη, του Δημάρχου, όπου δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει όλο αυτό το έμψυχο δυναμικό που έχει, είτε λέγονται τοπικοί πρόεδροι, είτε λέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, και της αντιπολίτευσης ακόμα. Άνθρωποι στην αντιπολίτευση οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, γιατί να μην τους δώσει μια αρμοδιότητα? Και αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, να τον βγάλει από εκεί και να το δώσει σε κάποιον άλλον. Είναι δυνατόν 2-3 άνθρωποι να σηκώνουν όλο το βάρος της λειτουργίας του Δήμου? Δεν μπορεί να δουλέψει έτσι ο Δήμος. Κάτι άλλο θα ήθελα. Δύο πράγματα να ρωτήσω. Δεν ξέρω, Τάκη, έχουμε ρωτήσει πολλές. Πάμε λοιπόν και θα μείνουν οι δικές μου πίσω. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ακροατής ρωτάει αν ο Γιάννης Σταθάτος θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Μπορείτε να μας απαντήσετε? Βεβαίως. Ο Γιάννης Σταθάτος δεν θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Πολίνα Σοφίου έχει σχόλια εδώ, να το διαβάσω. Yeah. Μας γράφει: εγώ ένιωσα την απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν ήμουν πρόεδρος στο τοπικό διαμέρισμα Λογοθετιανίκων και ήταν παρόν ο κύριος Πρωτοψάλτης, σε σημείο που μου είπαν ότι ήμουν δήθεν πρόεδρος γιατί διεκδικούσα την ασφάλεια των δημοτών και δεν πήρε κανείς το λόγο να στηρίξει τη θέση μου. Το θυμάστε αυτό? Δεν το θυμάμαι, αλλά πολύ πιθανό να είναι έτσι. Mm-hmm. Άλλο σχόλιο, άλλη ερώτηση από την κυρία Σοφίου. Ζητήθηκαν προσφορές για 3 γεύματα από το Δήμο Κηθήρων. 3 εστιατόρια έδωσαν την ίδια προσφορά και τα γεύματα τα έδωσαν στα 2. Το τρίτο έμεινε απ' έξω. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, αν είναι δίκαιο? Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Έχει ανάψει η συζήτηση. Συνέχισε, Πέτρο, για να πάμε σε άλλες μετά. Σε απάντηση αυτό που λες εσύ, ναι, σε συνέχεια μάλλον αυτό που λες εσύ, ότι έχει ανάψει συζήτηση, θεωρώ ότι έχουμε μπει στο μίνι καύσωνα. Ναι. Αυτόν που είχα προβλέψει εγώ από τον Οκτώβριο. Ναι. Να πάμε σε άλλη μία για να μην χάσουμε τη ροή. Αυτά που είπατε προηγουμένως, συγγνώμη, λέει ακροατής, τεχνική υπηρεσία δεν υπάρχει για να αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα? Αν ένας ηλικιωμένος μέσα στα σκοτάδια πέσει και χτυπήσει, ποιος θα έχει την ευθύνη? Γιατί ο γιος μου που έπεσε και ήταν νέος, σαφώς ακόμα χειρότερο ηλικιωμένος, αλλά πώς το λέω, τεχνική, μάλλον ήταν ηλικιωμένος βέβαια. Για να απαντήσω, τεχνική υπηρεσία υπάρχει στο Δήμο. Έχει όμως το ίδιο πρόβλημα που έχει ολόκληρος ο Δήμος, δηλαδή δεν έχει προσωπικό. Το προσωπικό είναι για να καλύπτει ανάγκες, οι υπάλληλοι τρέχουν σε 100 διαφορετικές μεριές κάθε μέρα. Είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουν τον όγκο των προβλημάτων που έρχεται κάθε μέρα. Δείτε το, εγώ τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους, επειδή κυκλοφορώ πάρα πολύ και τους συναντάς
όλη την ημέρα σε απίστευτα σημεία, τη μια στο βόρειο τμήμα του νησιού, την άλλη στο νότιο τμήμα του νησιού. Οι άνθρωποι πού να πρωτοπάνε? Πού να πρωτοπάνε? Δυστυχώς η έλλειψη προσωπικού έχει φορτώσει συγκεκριμένους υπαλλήλους με πάρα πολλές αρμοδιότητες και με πάρα πολλές δουλειές που είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Βιρόλη. Γιατί εσείς αποφασίσατε σαν ομάδα, σαν συνδυασμός, αν θέλεις, να μην κατέβετε αυτόνομοι, αλλά να στηρίξετε άλλον? Πιστεύουμε... Τι ήταν αυτό που σας έκανε? Θα σου απαντήσω. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, όπου και αν βρεθούμε, όπου και αν σταθούμε, που λένε ότι η μόνη περίπτωση για να υπάρξει έργο, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος, είναι να κατέβει ένας συνδυασμός. Ένας συνδυασμός όπου θα συλλέξει τους καλύτερους. Μα, και ο κόσμος θα μπορέσει... Συγγνώμη, αυτό το σκεπτικό τότε μπορούσατε να στηρίξετε τον Κούλη και να πείτε κατεβαίνουμε ένας συνδυασμός. Ναι. Είπαμε ένας συνδυασμός. Εννοείς από την αντιπολίτευση? Από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη τρεις υποψήφοι δήμαρχοι, δεν μπορούμε να... Να κατέβει και τέταρτος, εννοείς? Δεν μπορεί, βεβαίως. Μα εσείς ήδη λοιπόν, είπατε. Γι' αυτό προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσουμε, και αυτό προσπαθεί αυτή τη στιγμή ο Μανώλης ο Χάρος, να συγκεντρώσει όλες αυτές τις ομάδες που υπάρχουν στο νησί, που δραστηριοποιούνται στο νησί, ούτως ώστε να κατέβει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στο Θεόδωρο τον Κουκούλη. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να στηρίξουμε το Μανώλη το Χάρο. Είναι ο άνθρωπος που θα μπορέσει να ενώσει όλες τις ομάδες, και όταν λέω ομάδες δεν εννοώ μόνο εκλογικές ομάδες. Μιλάω για οποιαδήποτε μορφή ομάδας υπάρχει πάνω στο νησί. Είτε είναι αθλητικό σωματείο, είτε είναι σύλλογος, είτε είναι ό,τι ομάδα υπάρχει πάνω στο νησί. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συζητάει με τέτοιες ομάδες. Βίρα, σχολίασέ μου σε παρακαλώ κάτι άλλο. Μία εικόνα που την είδαμε όλοι. Πρέπει να ήσουν παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήρθε σε διένεξη ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την αποχώρηση κάποιον. Σε ποιο, γιατί έχει γίνει... Σχετικά με το θέμα του Χαρχαλάκη. Στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήμουν. Απουσίαζα στην αρχή. Ναι, αλλά το είδες, μην πεις δεν το είδες. Το είδα. Σε βίντεο το είδες. Το είδα, βέβαια. Έτσι. Δυστυχώς δεν ήταν σωστή η στάση του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος δεν πρέπει να χάνει ποτέ την ψυχραιμία του, γιατί αν χάνει την ψυχραιμία του ο Πρόεδρος, τότε τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους ποιος θα τους επαναφέρει στην τάξη? Ναι, ένα λεπτό όμως. Το έλεγε ο κανονισμός αυτό, ναι ή όχι? Ποιο έλεγε ο κανονισμός? Ότι δεν θα πρέπει να δώσει λόγο να μιλήσει κάποιος. Δεν το ξέρω, το ρωτώ. Αναφέρεται... Θέλετε να σας πω τι λέει το παρασκήνιο, τι λένε κάποιοι? Όχι, τι λέει ή τι λέει ο κανονισμός? Ο κανονισμός τι λέει? Ο κανονισμός, λέει ότι αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο εάν θα δώσει το λόγο, και αποφασίζει με κριτήριο εάν ο λόγος διευκολύνει τη συζήτηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει? Βεβαίως, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα μιλήσει κάποιος. Δεν το ξέρω, επιφυλάττομαι να βρω να το διαβάσω αυτό ακριβώς. Και επίσης ο κανονισμός αναφέρει συγκεκριμένο χρόνο που θα μιλήσει ο κάθε εξωγενής παράγοντας, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης. Αλλά εάν έχει να προσφέρει στη συζήτηση που συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Θα πρέπει... Άρα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό? Όχι, δεν απαγορεύεται.
Όμως θα πρέπει τα πάντα, οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται με ψυχραιμία και ποτέ δεν πρέπει να παρεκτρέπεται ο πρόεδρος. Το έχω πει του πρόεδρου, του λέω δεν ήταν σωστό, δεν πρέπει να ξεφεύγεις από τα όρια, δεν πρέπει, και πολλές φορές, έχει γίνει πολλές φορές μια συζήτηση να παρεκτραπεί και να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Με αποχωρήσεις δημοτικών συμβούλων, με ύβρις, με απειλές για μηνύσεις κτλ. Στα χέρια όχι, Στα χέρια όχι. Για την ώρα. Δυστυχώς δεν είναι επίπεδο δημοτικού συμβουλίου αυτό. Και εκεί έχει την απόλυτη ευθύνη ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Είναι ευθύνη του πρόεδρου. Αν είναι έτσι όπως λες ο κανονισμός, δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει, δεν το ξέρω και δεν μπορώ να... Απλά ρωτώ. Όμως θα ρωτήσω και το άλλο. Στην μετέπειτα και στη συνέχεια, αν θέλεις, τις μεταξύ τους διαμάχες, δηλαδή δημάρχου και λοιπόν και τα λοιπά, αυτό θέλω να μου σχολιάσεις. Δεν είχαν καλές σχέσεις σε κάποιο διάστημα? Και όταν είναι δημοτικό συμβούλιο. Μεταξύ Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και όχι, δημάρχου. Όχι, αυτό θεωρείται αυτονόητο. Ναι. Μήπως ήταν και ένα βήμα παραπέρα από εκεί, πέρα από του Προέδρου. Τι εννοείς, με άλλους δημοτικούς συμβούλους. Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Ήταν μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου για μένα πρέπει να δίνεται ο λόγος σε όλους. Για μένα. Όμως αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν διευκολύνει τη συζήτηση ή όχι. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσαν να παρευρεθούν 100 άνθρωποι εκεί μέσα και να ζητήσουν το λόγο. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει με τόσες πολλές φωνές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο μπορέσεις να χειριστείς. Άρα, όπως το λες τώρα, είχε δηλαδή δίκιο ο Δήμαρχος τότε. Για να δώσει το λόγο, εννοείς. Ναι. Για να δώσει το λόγο. Ναι, εφόσον ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου το έβαζε σε ψηφοφορία και το ψήφιζε το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να πει όχι, δεν θέλουμε να μιλήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκόλυνε και τη θέση του ο πρόεδρος. Μάλιστα. Να πάμε σε μια ερώτηση, ακροατή. Αναφέρεται προς τον κύριο Σταθάτο. Το Φουκαρά, λέει, τον φάγανε. Είχε δηλώσει, λέει, στο σταθμό μας εδώ ότι θα είναι υποψήφιος. Δεν το θυμάμαι, αλλά... Ναι. Το θυμάσαι εσύ, Πέτρο? Νομίζω ναι. Μάλιστα. Η πρωτοβουλία, γράφει ο φίλος εδώ, συνεχίζει, δεν κατεβαίνει γιατί έχει φάει πρόστιμο 2.800 ευρώ. Οι συνδυασμοί είναι ήδη 4, Κουκούλης, Χαρχαλάκης, Λουράντος και Χάρος. Πώς θα μας το σχολιάζετε αυτό, για το πρόστιμο λιθεύει? Για ποιο πρόστιμο? Τι πρόστιμο? 2.800 ευρώ, λέει, έχει φάει η πρωτοβουλία και γι' αυτό το λόγο δεν κατεβαίνει. Η πρωτοβουλία έχει φάει ένα πρόστιμο το οποίο είναι 2.540, μάλιστα, δεν είναι 2.800, το οποίο δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα, όπως δεν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει κοινοποιηθεί σε κανέναν από τους 87 συνδυασμούς σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω ότι σε αυτή τη λίστα, η οποία περιέχει 87 υποψήφιους, οι οποίοι είτε ήταν υποψήφιοι δήμαρχοι, είτε υποψήφιοι περιφερειάρχες, είτε οτιδήποτε άλλο, βρίσκονται ο Άδωνης Γεωργιάδης, βρίσκεται ο Καλογερόπουλος, βρίσκονται δήμαρχοι του Λεκανοπεδίου της Αττικής και είναι πρόστιμα τα οποία αφορούν εκλογικές παραβάσεις. Μάλιστα. Όπως ότι όφιλε σε αυτές τις τελευταίες εκλογές ο κάθε συνδυασμός να αναρτήσει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου τις εκλογικές του δαπάνες. Εάν δεν αναρτούσε τις εκλογικές του δαπάνες, έτρωγες πρόστιμο. Ή αν σου κάνουν έλεγχο στα βιβλία, εάν δουν κάποια παρατυπία, σου βάζουν πρόστιμο. Ή
Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Ή εμάς ας πούμε αυτό το πρόστιμο μας το, μας το ρίξανε γιατί. Γιατί οφείλαμε να ανοίξουμε ειδικό λογαριασμό στην τράπεζα όπου να διακινούνται όλες οι δαπάνες. Εμείς όλες τις δαπάνες τις διακινήσαμε μέσω τραπέζης, δηλαδή αγοράσαμε τα ψηφοδέλτια, τυπώσαμε τα ψηφοδέλτια. Η δαπάνη ήταν, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, πήγαμε στην τράπεζα και βάλαμε 300 ευρώ, έχουμε την απόδειξη. Το γράφουμε και στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του συνδυασμού. Όμως δεν διακινήθηκε μέσα από τον ειδικό λογαριασμό. Μάλιστα. Και για αυτό το ποσό που μας βάλανε, το ποσό του προστίμου, είναι το ποσό που ξοδέψαμε για τη διενέργεια των εκλογών. Ήτανε ακριβώς αυτό το ποσό. Ένα σχόλιο να κάνω πάνω σε αυτό. Και διορθώσε με ή Τάκη εσύ ή Βίρον ή όποιος θέλει ο κρατής. Αυτοί που ψηφίσαν τον νόμο, οι κύριοι εκεί πάνω, από τα κόμματα, την ίδια διαφάνεια έχουν και αυτοί ως προς τα κόμματά τους. Υποτίθεται πως ναι. Αν και φήμες λένε ότι όλο αυτό το σκηνικό στήθηκε με συγκεκριμένο στόχο. Και ο στόχος ήταν να καθαιρέσουν από το αξίωμά του το Δημαρά. Το Δημαρά, ναι. Και επειδή έχει λήξει η θητεία του ουσιαστικά και Φυστά. Ακόμα δεν του έχει κοινοποιηθεί, γιατί ήταν ο μόνος από όλους στη λίστα ο οποίος έπρεπε να υποπέσει το αξιώματός του. Έτσι. Και επειδή έχει λήξει η θητεία, περνάνε, λέει, ένα καινούριο νομοσχέδιο, μια τροποποίηση του νομοσχεδίου μάλλον, που αφορά τις εκλογικές παραβάσεις, όπου ή θα την ακυρώσουν, γιατί δεν έχει κοινοποιηθεί σε κανέναν το πρόστιμο ή η καθαίρεση από το αξίωμά του. Άρα πάνε να το καταργήσουν ή να το... για να μην πληρώσει και ο Άδωνης τώρα 13 χιλιάρικα νομίζω έχει φάει. Θα καταργηθεί πρόστιμο. Μάλλον, ναι. Πάει προς κατάργηση. Άρα εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί, δεν τίθεται θέμα ούτε πληρωμής, ούτε... Όχι, όχι. Ακροατριά ρωτάει αν είστε κατηγορούμενος σε κάποια δικαστήρια και τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό. Αληθεύει αυτό? Βεβαίως, είμαι κατηγορούμενος. Το είπα και προηγουμένως. Μαζί με το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, όλο το σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και σε κάποια από τα δικαστήρια και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι? Και η προηγούμενη δημοτική και το, η σύνθεση. Από την προηγούμενη τετραετία. Από την προηγούμενη τετραετία. Με τον Γιάννη τον Καραβουσάνο, με τον Μπάμπη τον Σούγιαννη, με... Αν είναι δυνατό. Ακριβώς. Και αυτό και έρχεται σε συνάρτηση με αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι όταν ένας διαμαρτυρόμενος πολίτης δεν βρίσκει ανταπόκριση στο Δήμο, το μόνο που του απομένει είναι να κάνει καταγγελία για άνηση αντιμετώπιση, για είτε πιστεύει ότι θίγονται τα συμφέροντά του, είτε πιστεύει ότι θίγεται η υπόλοιψή του, είτε οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς, λόγω ανεπάρκειας της δημοτικής πλειοψηφίας να διαχειριστεί τέτοια προβλήματα. Προχθές μου ήρθε κλήση για ένα δικαστήριο το οποίο αφορά δημότη στη χώρα. Αυτά ήταν. Τάκη, καλύτερα εγώ αυτό που είπα τις άλλες, ότι όχι 800 χίλια, 30 χιλιάδες να μου δίνανε αυτή την ηλεκτρική καρέκλα, δεν θα καθόμουν ποτέ. Είναι δύσκολο. Καμιά από αυτές. Πολύ δύσκολο. Κάθισα πριν το Καποδίστρια 4 χρόνια και είπα Παναγιά μου, να τελειώσω και να φύγω. Είναι ένα απορρίς όμως. Και μου κάνει εντύπωση γιατί τόσο συνασπισμός από εσάς αυτό. Ακριβώς. Αυτό μου κάνει όχι εντύπωση. Από εμάς. Από όλους σας. Από εμάς, εντάξει, είναι λογικό. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό. Ποιο? Που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή. Ποιο να αλλάξετε? Εμάς αυτό που μας προβληματίζει είναι γιατί υπάρχει τέτοιος διακαής πόθος από την δημοτική πλειοψηφία για άλλη μια τετραετία, για άλλη μια πενταετία μάλλον. Επειδή είναι ήδη δύο, θες να πεις. Ναι, βεβαίως. Και επειδή έχουν όχι τρία δικαστήρια που έχω εγώ, δύο δικαστήρια έχω εγώ, συγγνώμη, έχουν 70 δικαστήρια. Αγκαζέ με τον εισαγγελέα. Ναι, την επόμενη δεκαετία. Φοβερό πράγμα. Και την επόμενη δεκαετία. Πω. Και την επόμενη δεκαετία. Πέτρο, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Τι, εγώ πότε το είπα, Τάκη?
Αυτό και είπα τη γνώμη μου. Τώρα δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Απλά όταν βλέπω ολόκληρος δήμος Μονεβασιάς από τη Μονεβασιά, Μολάους και κάτω όλα αυτά τα χωριά, πόσες χιλιάδες κόσμος, και με μεγάλη δυσκολία κάνανε δεύτερο συνδυασμό και εμείς έχουμε τέσσερους. Λογικό είναι, και άκουσα σήμερα ότι πιέζει ο ένας τον άλλον, όχι θα μπεις εσύ απέναντί μου, δεν είσαι απέναντί μου, και να μην είναι δω αυτά που είδαμε στα Φράτσια. Δεν είπα, γέλασα χαριτολογώντας το, λέω με τον κύριο Δαπότη που νόμιζε ότι το είπα για εκείνον, δεν το είπα για εκείνον. Έτσι. Δεν το ήξερα καν, το λέω ειλικρινά, δεν το ήξερα αυτό που συνέβη και στη χώρα. Έτσι. Είχε συμβεί όμως στα Φράτσια αυτό το γεγονός. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα να συμβεί, να δούμε τέτοια γεγονότα. Ή αν θέλεις, δεν θα ήθελα όπως το 81 με το πιστόλι στο κρόταφο με βάλανε εμένα να μην με διώξουν στον Εύρο κάποιος, αγαπητέ Βύρον, και είναι εν ζωή αυτός ο άνθρωπος που μου κρατούσε το χέρι του ψηφοδέλτιο και δεν μπήκα σε παραβάν. Σας το λέω και το λέω δημόσια, δεν ντρέπομαι. Δυστυχώς. Εκεί μας, λοιπόν, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Πρέπει κάποτε να ξεφύγουμε από αυτά. Βεβαίως. Να αλλάξουμε σελίδα και διαπαντός. Και από τα πολιτικά και από τα δημοτικά και όλα. Και εγώ θα έλεγα ότι να τελειώσουν οι εκλογές, τα κεφάλια μέσα, και όλοι μαζί να ενώσετε και να δώσετε τα χέρια. Έτσι. Όποιος θα είναι αυτός που θα εκλεγεί, όποιος. Βεβαίως. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκλογές ότι είμαστε πολύ λίγοι για να έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι αυτός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Είναι τόση πολύ η δουλειά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα μπορούσαν να μοιραστούν αρμοδιότητες ακόμα και σε δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας, της αντιπολίτευσης, και προς όλους που μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν και έχουν πάει στο Δήμαρχο και του λένε αξιοποίησέ μας, εκμεταλλεύσου μας αν θες. Μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς και σε αυτούς τους τομείς. Και δεν έχει γίνει ποτέ, μα ποτέ, μια παραχώρηση κάποιας αρμοδιότητας, μια στοιχειώδης αν θέλεις έκφραση εμπιστοσύνης, ότι ναι, σε εμπιστεύομαι και κάνε μου μια μελέτη ας πούμε για αυτό το πράγμα, για αυτή την πλατεία, για εκείνο το κτίριο, για εκείνο το... Ξέρεις Βυρών, θα πω κάτι, το είπα και στην αρχή και θα το πω να ξανακουστεί και τώρα όχι εσένα, και, εσύ, εντάξει, κυρίως να τα ακούσουν οι ακροατές. Έλειπα 15 μέρες. Σήμερα που ήρθα λοιπόν, πιθανότατα, έτσι εξ όσων πληροφορήθηκα από τρίτο, όχι από τον ίδιο, δεν έχω επικοινωνήσει μαζί με τον ίδιο, από το δικό μου συγγενικό περιβάλλον, το ασθενό περιβάλλον, κάποιος να βάλει με κάποιον. Δεν έχει σημασία, ούτε θα πω το. Ειλικρινά σου λέω, στεναχωρήθηκα. Διότι αυτόματα, όταν θα συμμετέχει, τους μισούς ή το 1 τρίτο τους κάνει εχθρούς. Διότι αυτοί είμαστε εμείς εδώ. Δυστυχώς. Δεν είσαι μαζί μου, είσαι με τον άλλο συνδυασμό, παράδειγμα, είσαι εχθρός. Και αυτό είναι λάθος. Είναι λυπηρό, έτσι. Είναι πολύ λυπηρό. Εγώ βέβαια δεν έχω βάλει σε συνδυασμό, δεν έχω τους ανάλογους εχθρούς, τους φίλους σε εισαγωγικά, να είναι καλά. Δεν με πειράζει. Αλλά δεν θα ήθελα με τίποτε να συμμετέχει ούτε δικό μου από το περιβάλλον άτομο. Αν με ρωτούσε δηλαδή, θα του έλεγα όχι, να μην συμμετέχει. Είναι λάθος όμως. Και δεν πρέπει να φοβάσαι, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Εγώ δόξα τω Θεώ την Παναγία του Μυριώτη σε φοβάμαι πλέον. Ακριβώς. Δεν φοβάμαι κανένα. Λοιπόν, γιατί... γι' αυτό δεν θα πρέπει να φοβάται ο κόσμος. Δεν έχω κανένα λόγο. Να πει την άποψή του, να βάλει υποψηφιότητα με όποιον πιστεύει ότι έχει το καλύτερο πρόγραμμα ή τις καλύτερες απόψεις ή τις... πιστεύει ότι ο άνθρωπος αυτός τον εκφράζει καλύτερα. Επειδή προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι τελειομανής, αν όχι σε όλα, σε πολλά πράγματα που κάνω, έτσι, και θεωρώ ότι όταν αναλάβεις τέτοια δέσμευση θα πρέπει να είσαι συνεπής. Ακριβώς. Ή αλλιώς κάθισε στο καφενείο, κάθισε στην καφετέρια και κάνε πολιτική από το καφενείο. Κάνε πολιτική. Έτσι, εγώ τώρα μ' άκουσες τώρα εδώ που είπα κάποια πράγματα αρνητικά, αν θέλεις και για εσάς καλοπροαίρετα και για την συμπολίτευση καλοπροαίρετα, το ίδιο σας εκτιμώ και σας σέβομαι όλους, και συμπολίτευση και αντιπολίτευση,
όταν ειδικά την, τη συμπολίτευση που έχει και την ευθύνη, ό,τι καλό δω τους το λέω. Έτσι, αλλά και ό,τι αρνητικό, ειδικά τώρα θα τους το λέω. Τώρα ειδικά θα τους το πω στις εκλογές. Διότι θεωρώ ότι μέσα από αυτό το μικρόφωνο που μας ακούνε τώρα πάρα πολλοί κόσμος, θα πρέπει να σχηματίσει μια σωστή γνώμη, μια σωστή άποψη. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, ακόμα, ναι, τάκι, πάμε σε ακροατή. Είναι σωστό να γίνονται καταγγελίες για προσωπικά θέματα? Ερώτηση ακροατή. Τι εννοεί προσωπικά θέματα? Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, αν... Βυρών. Αν έχουν τσακωθεί για... Ναι. Ιδιοκτησίες, ας πούμε. Ναι, γενικά. Εντάξει, γενικά, τι ξέρεις, να πει ο Δήμος τώρα, δεν μπορεί να δεν εκφράσει έτσι άποψη για εάν το χωράφι αυτό είναι του ενός ή του άλλου. Εκεί θα λυθεί στα δικαστήρια. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά το να νιώθει κάποιος πολίτης ότι θίγεται το δικό του μαγαζί με αφορμή αυτό που άκουσα πρώτα. Βεβαίως. Τι να λέμε. Όπως είπε η κυρία Πολίνα προηγουμένως. Βεβαίως. Λοιπόν, ακροάτρια, εμείς λέει ξέραμε για 30 δικαστήρια, εσείς μας λέτε τώρα για 70. Έχει αυξηθεί το νούμερο, φίλοι, μάλλον. Μα νομίζω... είναι πραγματί αυτό το νούμερο? Είναι 70. Είπα ένα συμπτωματι... νούμερο, δεν είναι... Εντάξει. Αλλά με βάση αυτά που λέει και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο Μιχάλης ο Πρωτοψάλτης, ότι σε άλλο ένα δικαστήριο που βγάζει και φωτογραφία την πόρτα του δικαστηρίου την ώρα που μπαίνει μέσα, νομίζω ότι με τη συχνότητα που... παρουσιάζεται σε δικαστήρια, μπορεί να είναι πολύ πιθανός και αυτός ο αριθμός. Πάρα πολλά. Πάντως είναι γεγονός, Τάκης, πριν προχωρήσεις κάτω, εγώ θα ήθελα να σταθώ και να κάνω άλλο ένα σχόλιο στο θέμα των καταγγελιών. Γενικά για το Τσιρίγο μιλάω και δεν μιλάω για το Δήμο. Γενικά, ίσως είναι ένα προνόμιο στα κύθυρα αυτό το, από γενέσεως, έτσι. Και γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά δικαστήρια, έτσι. Το λογώντας μου έλεγε ένας συνάδελφος παλαιότερα, θυμάμαι, εκεί στην τράπεζα, όταν είχε δικάσιμο μέσα, εσύ μου λέει, σήμερα έχετε δικαστήρια η μισή έναντι των υπολείπων μισών. Παντού συμβαίνει αυτό, ίσως εδώ σε μικρούς τόπους συμβαίνει συχνά. Ξέρεις... Απλά μπορώ να σου πω κάτι σε αυτό, για να φέρω ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος και να μειωθούν κατά πολύ αυτά τα δικαστήρια. Ένα απλό παράδειγμα λοιπόν. Έχουμε δει ότι ο μεγαλύτερος όγκος σε δίκες είναι από καταστήματα. Όταν υπάρχει τακτική δικάσιμο στο Ειρηνοδικείο εδώ, πηγαίνετε και δείτε το Πινάκιο. Όλοι οι μαγαζάτορες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, βρίσκονται στο Πινάκιο εγγεγραμμένοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ιδιοκτήτες από μπαρ, καφετέριες κτλ, οι οποίοι ενοχλούν. Έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και του λέω γιατί το κάνεις αυτό. Μου λέει τι κάνω. Λέω γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, που έχουν ένα κατάστημα, έχουν ένα μπαράκι, έχουν μια καφετέρια και τρώνε μήνυση για τη μουσική στις 11.30 ώρα, στις 12, στις 1. Γιατί δεν τους δίνεις την παράταση, την νόμιμη παράταση που μπορεί να δώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 3 η ώρα? Λέει μα θα τους γράφουν στις 3 και 5. Να τους γράψουν 1.000 φορές στις 3 και 5. Αλλά όχι να τους γράφουν στις 11.30. Έχουν το δικαίωμα να το Βεβαίως δώσουν και έχει. Βεβαίως και έχει. Λοιπόν, έθεξες ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άκουσε με τώρα, φίλε Βυρών. Επειδή εγώ δεν μένω μόνο στα δρόμενα των κυθύρων, Λακωνίας, μέχρι Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστραλία. Αχιβώς. Τώρα φεύγω για Ντουμπάι και πάει λέγοντας. Έτσι. Λοιπόν, και παρακολουθώ παντού τα πάντα. Αλλά δεν θα πάω μακριά, τόσο μακριά όσο είπα στο τέλος. Θα πάω απέναντι στους φίλους μου στην Ελαφώνησο. Δεν μου λες κάτι, εκεί δεν κοιμούνται το βράδυ? Βεβαίως. Εκεί δεν ενοχλούν το βράδυ? Βεβαίως. Αυτοί λοιπόν, σε πληροφορώ, είναι ενωμένοι μια γροθιά και λένε ότι 2 μήνες θα υποστούμε τα πάντινα
για να το οικονομήσουμε. Και δεν καρφώνει ο ένας τον άλλον. Βεβαίως. Και αν θα πας, έχεις ελέγξει όμως ποιο είναι το ωράριο της λειτουργίας των καταστημάτων αυτών. Είναι η 11 η ώρα. Δεν το ξέρω αυτό. Α, μπράβο, ξέρω, λοιπόν, αυτό πρέπει να δεις. Δεν είναι ούτε στις 3 ούτε στις 5 φιλερβίρων. Γιατί αυτό εκεί. Τι θέλω να πω, ότι είναι μονιασμένοι για το καλό τους να τα οικονομήσουν 2 μήνες. Και γι' αυτό είναι αυτή που είναι η ελαφώνησος. Βεβαίως. Και βουλιάζει από κόσμο. Βεβαίως. Εμείς τι κάνουμε, να μην το πούμε σαν Νεάπολη που είναι 5-6 γεροντάκια και θέλουν ησυχαστήριο τη Νεάπολη. Έτσι. Μ' ακούνε τώρα και ας με διορθώσουν οι πολλοί, όχι οι 3-4. Έτσι. Που θέλουν να φύγουν τα πάντα προκειμένου να έχουν την ισχύα τους. Δεν είναι έτσι. Η πηγή εσόδων του νησιού μας, φίλε Βύρον, είναι δυστυχώς η αναπομείνουσα ο τουρισμός. Όταν λοιπόν, εγώ θα σου πω, το είπα και σε προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Τάκη. Εγώ είχε ενοικιαζόμενο ο αδερφός μου, είχε δώσει το δικό μου τηλέφωνο επί 20 χρόνια. Από τα 200 τηλέφωνα που παίρνανε την ημέρα, τα 180 με ρωτούσαν 2 πράγματα. Πού είναι στο καψάλι, είχαν χάρτη μπροστά τους. Έχει, προσεγγίζει πλοίο μέσα στο λιμάνι. Ένα ερώτημα. Δεύτερον, έχει νυχτερινή ζωή, έχει μπαράκια. Ο άλλος που μένει στην Τζιμπεντούπολη, ο οποιοδήποτε εκτός κυθύρων, που θα έρθει εδώ να κάνει τις διακοπές του, δεν θα έρθει να μείνει. Άμα θέλει να πάει στο μοναστήρι, θα πάει στο μοναστήρι και θα μείνει. Θα πάει στο Άγιο Όρος. Ή θα πάει στο Άγιο Όρος. Εδώ μιλάμε όμως για δύο διαφορετικά πράγματα. Μιλάμε για τις κοινωνικές ανισότητες και τα προβλήματα που δημιουργεί ο ίδιος ο Δήμος. Εγώ εκεί επικεντρώνομαι. Δηλαδή, εάν ο Δήμος έδινε. Φταίμε και εμείς. Φταίμε και εμείς, αλλά μας έχουν βάλει σε αυτό το καλούπι. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εάν ο Δήμος ερχόταν και έλεγε ότι ξέρεις κάτι. Έχεις ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 3 η ώρα τη νύχτα. 3 η ώρα τη νύχτα θα κλείσει τη μουσική. Τελείωσε. Θα το ξέρει και ο πολίτης, ο οποίος μένει στο καψάλι και μένει δίπλα στο μπαράκι, ότι μέχρι τις 3 η ώρα θα έχει τα παντούπα και δεν θα μπορεί να βγάλει άχνα. Λοιπόν, εάν όμως το αφήσεις και του λες ότι ξέρεις κάτι, αυτός κανονικά τη μουσική, πρέπει να την κλείσει 11.30 ώρα, πρέπει να την κλείσει. Δημιουργείς αμέσως ένα κίνητρο στον άλλον, ο οποίος θέλει να κοιμηθεί στις 12 η ώρα, να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και να καταγγείλει τον άλλον ότι κάνει φασαρία. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει πρώτον να δώσεις αυτή την παράταση και δεύτερον να καλέσεις τους καψαλιώτες και να τους πεις: ελάτε εδώ φίλοι μου, είμαι ο Δήμος, είμαι η αρχή και δίνω παράταση μέχρι τις 3 η ώρα. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό? Βεβαίως έχει. Βεβαίως έχει αυτό το δικαίωμα. Κάντε υπομονή ένα μήνα, γιατί ένας μήνας είναι ουσιαστικά, ναι, η σεζόν. Ναι, κάντε υπομονή ένα μήνα να δουλέψουν και αυτοί οι χριστιανοί, γιατί φέρνουν έσοδα στον τόπο μας. Ναι, γιατί φέρνουν. Πήγαινε και στην αντιπέρα, όχι στην άλλη πέρα, με την άλλη παράμετρο. Ο οποιοδήποτε δήμαρχος που θα το πει αυτό, δεν λέω για τον κύριο Κουλή, ο οποιοδήποτε είτε χθες είτε προχθές ή αύριο. Θα του πει ο ψηφοφόρος, ναι, αλλά έλα να σε φέρει τα μούτρα σου. Συγγνώμη, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Δυστυχώς. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό, και ο επαγγελματίας που έχει τον μπαράκι δεν θα τον ψηφίσει ποτέ. Εάν κάνει αυτή την υποχώρηση και δώσει αυτή την παράταση των τριών μέχρι τις 3 η ώρα, τότε μπορεί να μην το ψηφίσουν κάποιοι γείτονες, αλλά μπορεί να το ψηφίσουν οι επαγγελματίες. Αυτό το έχεις σκεφτεί? Και εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό είναι ο Δήμος, γι' αυτό είναι η Δημοτική Αρχή, για να παίρνει αποφάσεις. Και να λέει, τι φαντάζομαι ας πούμε για το μέλλον του τόπου μου, φαντάζομαι να είναι ένα νεκροταφείο, να πηγαίνει 11 η ώρα και να είναι κλειστά όλα τα μαγαζιά και να μην κυκλοφορεί άνθρωπος, ή φαντάζομαι ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης όπου θα υπάρχει κόσμος με μπαράκια, με δεν ξέρω τι άλλες επιχειρήσεις, όπου θα κυκλοφορεί ο κόσμος, θα ξοδεύει, θα πίνει τα ποτά του, θα πίνει τον καφέ του, θα τρώει το γλυκό του μέχρι τις 3 η ώρα και θα αφήνει τα χρήματά του εδώ. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Και ο υποψήφιος, ο δικός σας, ο Μανώλης Χάρος, έχει την ίδια σκέψη. Βεβαίως, τα πάντα αυτό, θα πρέπει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Βεβαίως. Και έχουμε πει ότι και με τις παραλίες αυτό που γίνεται, γιατί έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ σαν πρωτοβουλία με τις παραλίες,
και έχουμε κατηγορηθεί γι' αυτό. Θεωρούμε ότι κάποιες παραλίες, ναι, πρέπει να γίνουν παραλίες στυλ Μυκόνου, αλλά και κάποιες παραλίες θα πρέπει να μείνουν όπως είναι. Με το σκηνί που θα κατεβαίνεις στο καλάμι, με το χωματόδρομο που σπάς το αυτοκίνητό σου, με την παραλία που δεν έχει πρόσβαση με αυτοκίνητο, αλλά μπορείς να πας με το σκάφος ή με μια βάρκα που θα νοικιάσεις ή με οτιδήποτε άλλο, με ένα βαρκάρι ή με ένα ψαρά, θα πρέπει να υπάρχουν μια ένσταση. Δεν μπορείς να πας παράδειγμα στο Μελιδόνι τώρα, λέω παράδειγμα, έτσι, και να πας να σπάσεις το αυτοκίνητο για να μην αλλοιώνει η παραλία. Αυτό είναι λάθος. Αυτό θα το αποφασίσουμε σαν δημοτική αρχή και θα πούμε ότι αυτή η παραλία. Γιατί είμαστε λάθος. Γιατί να μπορεί να πάει σε ένα άλλο, π.χ. στο Χαλκό, να μπορεί να πάει και να έχει άσφαλτο και να μην μπορεί να πάει στο άλλο. Κοίταξε, το νησί μας έχει πάρα πολλές παραλίες. Μπορεί δηλαδή μια παραλία στη Βρουλέα, ας πούμε, λέω τώρα, στη Βρουλέα μπορεί να είναι χωματόδρομος. Στο Χαλκό που είναι δίπλα, ας είναι άσφαλτο μέχρι κάτω. Και ας έχει ράμπες για ανάπηρους. Ανάφερα το Μελιδόνι, γιατί είναι έτσι. Ένα πάρα πολύ, πολύ διαφορετικό. Ωραία. Και ωραίο. Ωραία, καμία έτσι, αντίρρηση. Λέω. Όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε. Όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι κάποιες παραλίες θα πρέπει να μείνουν έτσι όπως είναι, ναι, και κάποιες άλλες ας γίνουν ό,τι θέλουν. Ας γίνουν Μύκονος. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό. Όμως δεν μπορεί όλες τις παραλίες να μπαίνουν σε όλες τις παραλίες καντίνες, να μπαίνουν σε όλες τις παραλίες ξαπλώστρες και ομπρέλες και μάλιστα να καλύπτουν και το 100% της έκτασης της παραλίας, ενώ απαγορεύεται, και να πηγαίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, και να μην έχει να απλώσει τη δικιά του ομπρέλα και τη δικιά του ξαπλώστρα, ας πούμε. Σύμφωνα. Την πετσέτα του, ας πούμε. Ναι, έτσι. Δεν πρέπει να καλύπτει 100%. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ακροατής, αν έγινε συμφωνία Λουράντου Χάρου, ο αρχηγός να βγει με κλήρο. Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος μας. Ξέρεις κάτι τέτοιο? Όχι, βέβαια, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φίλε ακροάτρια, Πέτρο, για σένα τώρα εδώ λέει: κύριε Τσολάκο, η Νεάπολη επιθυμεί ήπιο τουρισμό και εναλλακτικό τουρισμό. Εφόσον τα μπαράκια είναι δίπλα σε νοικιαζόμενα δωμάτια και κατοικίες, δεν γίνεται οι μισοί να ενοχλούν τους άλλους μισούς. Ναι, στα νησιά όλα τα μπαράκια είναι σε τοποθεσία που είναι μόνο μαγαζιά. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καθοριστούν ζώνες, λέει η φίλη. Θα τις απαντήσω τις φίλες, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου, ξέρει την ευαισθησία και την αγάπη που έχω για τους βατιώτες, ότι για παράδειγμα για το Καψάλι, έτσι, και τα ενοικιαζόμενα είναι δίπλα και τα σπίτια είναι δίπλα και τα παράκια είναι δίπλα. Στην Ελαφόνησο κάτω είναι μπαράκι, πάνω είναι σπίτι, έτσι. Όμως πορεύονται και συνενούν για να τα οικονομήσουν το δίμηνο. Στη Νεάπολη ορισμένοι έχουν άλλη άποψη. Σεβαστή λοιπόν και η άποψη της αγαπητής φίλης μου, αλλά να πω κάτι. Πόσοι τουρίστες πάνε, πες το, στην Ελαφόνησο, πόσοι έρχονται στα Κύθυρα, και ας αναλογιστούμε και πόσοι πάνε και στη Νεάπολη. Ή μάλλον θα το πω ανάποδα, πόσοι θα έπρεπε να πάνε όταν υπάρχει ένα σπήλαιο τρίτο σε διακόσμηση στον κόσμο, και για να πας με ένα λεωφορείο θα πρέπει να πιάσει φιλενάδα την Μπουργιά να καθίσει στην άκρη. Και το λέω αυτό, έχει σημασία τώρα, μου έδωσε έτσι τροφή. Άκουσα ότι ο καινούριος δρόμος θα περάσει πολύ κοντά, οπότε θα αποσυμφορήσει. Όχι, δεν θα περάσει καθόλου πολύ κοντά, καμία σχέση, απλά έχουν κάνει μελέτη να κάνουν παρακαπτήριο. Τα ξέρω, υπάρχει ένα πολύ, πολύ καλό δημοτικό συμβούλιο πέρα, που η μοναδική στην Ελλάδα ίσως που εκμεταλλεύονται σωστά το ΕΣΠΑ. Έτσι. Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Ένα άλλο μειονέκτημα της δικιάς μας δημοτικής αρχής, που δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Και υπάρχουν άλλοι νησιωτικοί δήμοι οι οποίοι είναι μικρότεροι σε έκταση, απέναντι, με λιγότερο πληθυσμό, απέναντι, και έχουν πάρει τα δεκαπλάσια χρήματα από εμάς. Ελάτε να σας πάω πέρα, γιατί σας είπα ταξιδεύω συνέχεια. Και εγώ ταξιδεύω. Έτσι. Και εγώ ταξιδεύω και εγώ τα βλέπω. Λοιπόν, ελάτε και να εγώ σας έχω πάω... φίλους απέναντι στην Νεάπολη. Έλα να δεις πέρα τι γίνεται, τι έχουν φτιάξει, βεβαίως, και τι έργα έχουν φτιάξει. Βεβαίως.
Και τι ακόμα τι έχουν στο πρόγραμμα, πάντοτε μέσα από τα ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ. Έτσι. Ακριβώς. Εδώ δεν ξέρω τι. Εάν γίνεται. Δεν μπορείς να απορροφήσεις ευρωπαϊκά κονδύλια όταν, γιατί οι περισσότεροι λένε το εξής από την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, ότι λεφτά δεν υπάρχουν και μειώνονται συνέχεια οι εισφορές του κράτους προς, προς τους δήμους, και όμως αυτό που φαίνεται από την, τουλάχιστον από τα προγράμματα, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Πώς θα εκμεταλλεύονται άλλοι δήμοι και ο δικός μας δήμος δεν μπορεί να απορροφήσει αυτό το χρήμα. Το άλλο που ήθελα έτσι ακόμα να πω κάτι στην φίλη Τάκη που μου διέφυγε, ότι αυτοί που μένουν στα δωμάτια και δίπλα στα μπαράκια είναι οι τουρίστες. Οι τουρίστες λοιπόν, έφερα παράδειγμα και ας μου συμπαθήσει, από τα 200 τηλέφωνα που με παίρνανε εμένα την ημέρα ή του αδερφού μου τα δωμάτια, της σήκωνα εγώ το τηλέφωνο, 180 με ρωτούσαν αν προσεγγίζει πλοίο και αν έχει νυχτερινή ζωή. Το είπαμε αυτό. Άμα θέλουν ησυχαστήριο, και στη Νέα Πολύ υπάρχει ένα εκεί πέρα το άσυλο που είναι παράδειγμα, και μπορούν να πάνε οι 3-4-5. Έτσι. Ακριβώς. Μπορώ να δώσω κι εγώ ένα παράδειγμα το οποίο το έζησα πριν από καμιά 15 χρόνια. Με παίρνει ένας ξάδερφός μου από την Αυστραλία και μου λέει: θέλω να έρθω στα Κύθυρα. Με παίρνει 15 Αυγούστου. Το νησί γεμάτο, ήταν στις καλές εποχές τότε. Το νησί γεμάτο, δεν υπήρχε τίποτα. Μου λέει: θέλω ένα δωμάτιο στο Καψάλι. Λέω: ναι, πώς το θέλεις, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά άσε, λέω, να κάνω μια προσπάθεια να δούμε. Τέλος πάντων, παίρνω τηλέφωνο στο Καψάλι σε κάποιους γνωστούς που είχα. Βρίσκω λοιπόν ένα δωμάτιο, δεν θα πω ονόματα κτλ., το οποίο ήταν τριάρι. Τρία δωμάτια. Αυτός θα κατέβαινε με δύο άτομα, ας πούμε. Δύο άτομα θα ήταν. Και η τιμή βέβαια ήταν πολύ υψηλή. Τέλος πάντων, και το μειονέκτημα του ήταν ότι ήταν από κάτω μπαράκι. Τέλος πάντων, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω το και το. Βρήκα ένα, είναι τριάρι, έχει τόσο, είναι ακριβό, αλλά έχει και από κάτω μπαράκι. Θα σου είπε κλείστο αμέσως. Κλείστο αμέσως, μου λέει. Κλείστο αμέσως. Πρώτο βράδυ λοιπόν που έρχεται και μένει στο δωμάτιο, κατεβαίνω και εγώ κάτω. Φασαρία κακό, ήταν στις καλές εποχές του Καψαλιού που ο κόσμος πήγαινε πέρα δόθε και γινόταν χαμός. Το αδιαχώρητο. Όπου κλείνουν τα μπαράκια 4 η ώρα, 5 ας πούμε, και βγαίνει και μία παρέα, από τα μπαράκια με κιθάρες και μπουζούκια και ιστορίες, και κάθονται στην άμμο και ανάψανε φωτιά στην άμμο και γελάγανε, φωνάζανε κτλ. Πήγε να κοιμηθεί λοιπόν, φασαρία κακό, βουτάει ένα μπουκάλι ουίσκι και κατεβαίνει και αυτό στην παραλία. Και, κάθεται μαζί τους και πέρασε πολύ ωραία, και αυτό που βγήκε και είπε αυτός ο άνθρωπος όταν γύρισε στην Αυστραλία είναι ότι πέρασα υπέροχα στο καλύτερο μέρος του νησιού. Συγγνώμη, όταν είναι 11 μήνες κλεισμένος σε 4 ντουβάρια. Ακριβώς. Και δεν θέλει να ξεσαλώσει. Τι θέλει να βγει, ρε παιδιά. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε σε μια τουριστική περιοχή. Όχι, τα λεφτά τα θέλουμε. Βέβαια τα θέλουμε. Για να τα πάρουμε όμως πρέπει να ευχαριστήσουμε τον άλλο που θα έρθει. Έτσι. Και υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν, όπως είπες και πρώτα στην ακροάτρια που πήρε τηλέφωνο, ότι το νησί μας προσφέρει και περιοχές που έχεις ησυχία, και περιοχές που έχεις φασαρία, και περιοχές που έχεις δραστηριότητες να κάνεις, να περπατήσεις. Είναι πολύ προσφέρει. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να μία τουριστική περιοχή που έχουμε στο νησί μας να την καταδικάζουμε έτσι. Για μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που θέλουν τη φασαρία, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι? Δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τον τελευταίο επισκέπτη που θα έρθει, εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών, όχι με την κακή έννοια, έτσι. Και να του πούμε ότι θέλεις διασκέδαση, υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση εκεί. Θες ησυχία, θα πας εκεί. Θέλεις και να βγούμε και να το διαφημίσουμε αυτό. Να το διαφημίσουμε προς τα έξω, να πούμε ότι το νησί έχει τα πάντα, ό,τι θέλεις. Έχει και για τον παππού, έχει και για τον πιτσιρικά των 16 χρονών που θέλει να, 17 χρονών που θέλει να ξεσαλώσει, ας πούμε, να χορέψει, να κάνει αθλοπαιδίες στην παραλία, να κάνει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έτσι μπορούμε να διαφημίσουμε το νησί μας και έτσι μπορούμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο και να μεγαλώσουμε και τη σεζόν μας. Επιμένει ο ακροατής μας ότι
Έγινε συμφωνία, λέει, για κοινή κάθοδο στις εκλογές. Ο αρχηγός θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση και αν γίνει αυτό και ο κλήρωος βγάλει το λουράντο αρχηγό, η πρωτοβουλία τι θα κάνει. Διότι, λέει, είναι σίγουρο ότι ο γάμος έχει γίνει. Δεν ξέρετε κάτι τέτοια. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να αποφασίσω. Είπαμε ότι η πρωτοβουλία θα αποφασίσει με δημοκρατικές διαδικασίες το τι θα κάνει, το τι θα πράξει. Λοιπόν, Πέτρο, είμαστε 26 λεπτά σε 11, περάσαμε αρκετά νομίζω την ότι ώρα. Περάσαμε κατά πολύ, ειδικά σήμερα, αλλά είχαμε νομίζω καλή συζήτηση. Έτσι. Ναι, πάρα και εγώ πολύ πιστεύω καλή. Ότι... Πολλά ερωτήσεις, πάρα πολλές. Και άλλη μία τελευταία, τι θα κάνετε, γράφει φίλος, αν δεν εκλεγείτε και πάμε σε δεύτερο γύρο. Αν έχετε... Εάν δεν εκλεγούμε και πάμε σε δεύτερο γύρο... Ναι. Εξαρτάται από το σε ποια θέση θα βρισκόμαστε. Ακριβώς, θα είμαστε ακριβώς. Στη δεύτερη θέση. Ακριβώς. Εάν υπάρχουν δύο συνδυασμοί, αν υπάρχουν τρεις συνδυασμοί. Τι θα γίνει, ναι. Τι θα γίνει. Δεν, αυτό θα το δούμε όταν θα προκύψει. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ πρόωρο. Ναι, ακριβώς. Ακόμα νομίζω, δεν ξέρουμε πόσους ναι, συνδυασμούς θα έχουμε. Ακριβώς. Νομίζω ότι. Ωραία. Πάντως εγώ τελειώνοντας, Βίρον, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ και σένα και τον Τάκη. Θα τα και πούμε πάλι βέβαια. Και τους ακροατές. Ναι, έτσι. Αυτό είναι καλό που συμμετέχουν οι ακροατές, είναι βεβαίως, πολύ καλό. Μπράβο. Βεβαίως. Και είπα και στην αρχή, γιατί κάποιος με έφερε σε δύσκολη θέση, δεν απαιτώ ούτε διεκδικώ να υπογράφω με κόκκινο, το αλάνθαστο. Σαφώς και κάνω λάθη. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι κάποιος από τη χώρα με πήρε τηλέφωνο, ευγενέστατο άνθρωπος, μου λέει: θέλω να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Φυσικά και βεβαίως θα περάσω να τον δω. Κάποιος άλλος όμως από την περιφέρεια Λιβαδίου άρχισε να με βρίζει, θα έλεγα, μια επίθεση κακοήθη, χωρίς κανένα λόγο. Έτσι, χωρίς να ξέρει κάτι κακό από μένα. Έτσι. Αν είχα κάποιο λόγο, ούτε πρόσβαλα, ούτε έκανα κάτι κακό. Βεβαίως δεν συμφωνεί μαζί μου αυτά που λέω. Δεχτών. Έτσι. Θα πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις και αν κάποιος διαφωνεί, θα πρέπει να κάθεται να συζητάει. Πέραν από την καρέκλα αυτή που κάθομαι, είμαι και ψηφοφόρος. Έχω το δικαίωμα διπλά. Έτσι. Και να πω κάτι, δεν μένω με τις παροπίδες που μένουν πολύ στο Τσιρίγο, ούτε τρούλιτας. Έτσι, έχω γυρίσει το μισό κόσμο και γυρίζω και ευελπιστώ να γυρίσω τον άλλο μισό. Ειδικά τώρα με τα καλλιτεχνικά, τα είπαμε, δεν τα άκουσα. Το 14 μου μπήκε με το δεξί, παραπάνω από το δεξί. Δόξα τω Θεώ. Έτσι. Μπράβο και λοιπόν, σε ανώτερα. Και... ευχαριστώ. Και ευελπιστώ λοιπόν, δεν πειράζει, δεν ξέρω αν τιμώ τα κύθυρα ή όχι. Εγώ νομίζω ότι τιμώ. Εκτός κύθυρων. Εκτός κύθυρων. Εντός δεν ξέρω τι κάνω, αλλά εκτός είναι σίγουρο. Και έτοιμα στα κύθυρα και είναι και μια διαφήμιση προς το νησί, η οποία είναι πολύ σημαντική. Και το, να πω κάτι, το ραδιόφωνο Βίρον, ίσως δεν ξέρω αν μας άκουσες, κάναμε εκπομπές που κάναμε τώρα με την περίπτωση Σόρα, πριν ένα δίμηνο με τον Τάκη εδώ, και κουμπώνανε πάνω μας 9 με 10 ραδιόφωνα. 5-6 Ελλάδα, Κύπρο, Αυστραλία, Καναδά, Νέα Υόρκη. Βέβαια, πολύ φαντάσου σημαντικό. Φαντάσου λοιπόν εκατομμύρια πολύ σημαντικό για το νησί. Το να ακούει κανείς ότι σε αυτό το μικρό νησάκι υπάρχει ένα ραδιόφωνο που σε όλα τα μήκη και πλάτη συμμετέχουν και ακούει. Ακούνε κάποια εκατομμύρια κόσμος. Βεβαίως, βεβαίως. Και για έναν τοπικό σταθμό, ας πούμε, είναι μεγάλη επιτυχία το να αναμεταδίδεται από πολλούς διαφορετικούς σταθμούς σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Εγώ είχα την τύχη να πάω και με την κάμερα στο έκανα για τον Ατήλα στην Κύπρο. Με κάλεσε ο Δημήτρης ο Θεοδωρίδης την καλησπέρα να μ' ακούει από το Radio City Θεσσαλονίκη. Είναι το μεγαλύτερο ραδιόφωνο στην Ελλάδα, το παλαιότερο όλων. Με έβγαζε μέχρι πρότινος και όποτε θέλω βγαίνω. Σχεδόν όλο το χειμώνα έβγαινα μέρα παραμέρα. 20 λεπτά τον ακούω και να με ρωτάει τι παράγει τα κύθυρα, τι έχει, τι όλα τα πάντα, ή τη λακωνία απέναντι. Δεν νομίζω ότι είναι ότι χειρότερο, αλλά ότι καλύτερο. Έτσι. Βεβαίως. Έφερα δύο πούλμαν πέρυσι, μείναν εδώ και φύγανε να πάνε και απέναντι να πάνε στο σπήλαιο. Αλλά δεν μπορούσαν να περάσουν. Δεν γνώριζαν τη μουριά, δεν τη γνώριζαν να κάτσει στην άκρη. Και αποτέλεσμα φύγανε οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλησπέρα από τον κύριο Λαμπρινίδη. Έχετε. Την καλησπέρα μας και από εμάς. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Και μια τελευταία ερώτηση από ακροάτρια. Αν ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο Μιχάλης ο Πρωτοψάλτης, θα πηγαίνατε μαζί του? Γιατί
έξυρε το έργο του κατά πολύ, λέει εδώ η φίλη. Δεν ξέρω κατά πόσο. Απλά είπατε κάποια πράγματα. Ναι, ναι, βεβαίως. Να απαντήσω. Είπα ότι είναι πολύ εργατικός ο Μιχάλης. Ναι, αυτό. Ο Πρωτοψάλτης. Άλλωστε είμαστε και συγγενείς. Είναι πολύ εργατικός, όμως διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δήμου. Με το πώς λειτουργεί ο Δήμος. Και έχουμε πολλές φορές έρθει σε σύγκρουση στα Δημοτικά Συμβούλια για απόψεις τις οποίες εγώ δεν αποδέχομαι. Δεν θα μπορούσα να είμαι υποψήφιος στο πλευρό του. Μάλιστα. Μόνο και μόνο για αυτές τις απόψεις. Απαντήσαμε λοιπόν. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν, Πέτρο, εδώ. Κύριε Βίρο, ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή. Ωραία, εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα πάλι, πιστεύουμε. Θα έχουμε κύκλο σειρά με εκπομπές. Γιατί είπαμε ότι όσο προχωρούμε πλέον προς την καρδιά του Μίνι Καύσωνα και προς τις εκλογές συνάμα, οπότε το θερμόμετρο όλο και θα ανεβαίνει. Βεβαίως. Καλοπροαίρετα, ξαναλέω και πάλι, και σε εσάς την αντιπολίτευση και τη συμπολίτευση, δεν έχουμε να χωρίσουμε εμείς ειδικά. Έχουμε κάνει μια διαχωριστική γραμμή με τον Τάκη και σας έχουμε απέναντι με την έννοια ότι θα πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις, να ενημερωθεί ο κόσμος. Βεβαίως. Σωστά. Βεβαίως. Οι πάντες. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε για αυτό ακριβώς, για να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα και σε προβληματισμούς του κόσμου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα βρεθεί κάποιος έτσι να μας δει με στραβό μάτι ή να μου πει εμένα γιατί κάποια αρνητικά. Ίσως παλαιότερα να μην τα έλεγα, λάθος δικό μου ήτανε. Έτσι. Θεωρώ ότι πάνω το διορθώσω αυτό. Έτσι, είσαστε τρεις-τέσσερις συνδυασμοί, πρέπει να ενημερωθεί πλήρως και σωστά ο κόσμος. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τάκη, να ευχαριστούμε και τους ακροατές σας. Ναι, ναι. Να πούμε την καληνύχτα μας και ραντεβού σε κάποια τις επόμενες εκπομπές μας. Βεβαίως. Πέτρο, να καληνυχτήσουμε τους ακροατές μας, τις φίλες και τους φίλους. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.